στο 15 προς 16. Με πάσα κομπίνα, σουτ, γκολ για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μαουρίτσιο, εξαιρετική κομπίνα. Ο Βραζιλιάνος δεν δυσκολεύτηκε, κοιμήθηκαν όρθιοι. Οι παίκτες του Απόλλωνα περίμεναν ψηλά την μπάλα. Συρτό κόρνερ στο ύψος του πέναλτι, ο Μαουρίτσιο εκτελεί το Χουάντερσον, 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 16. Που πρέπει. Κεφαλιά του Κρέσπο, γκολ. Χτύπησε κάπου η μπάλα, όποιος παλίκαρος και να είναι. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, στον Κρέσπο χρεώνεται. Στο 92-0 ο ΠΑΟΚ. Ο Κρέσπο ολοκληρώνει μια εξαιρετική ακόμη παρουσία του με ένα γκολ. Ουσιαστικά όπως το δέχτηκε τον γκολ ο ΠΑΟΚ στον Μπόρισοφ, που η μπάλα κατά λάθος χτύπησε πάνω του και άλλαξε πορεία, έτσι σκόραρε σήμερα. Τι αισθησιακή φωνή έχω, ρε φίλε. Βελούδο, βελούδο. Βελούδο, φίλε, βελούδο. Και ψύχρεμος. Ψύχρεμος. Ξέρεις τι δουλειά κάνει ο Κρέτσιμος. Κρέτσιμος. Αυτός ο βοηθός που έδωσε δύο offset που τα κάλυπταν συνολικά 32 παίκτες και 4 μπουρμπούρι. Είναι αστυνομικός βέβαια, γιατί η αστυνομική μας εννοείται. Πού είναι αποσπασμένος, ξέρεις? Όχι. Καμινιά. Στην ΕΠΟ. Α. Μου έφυγε το κεφάλι όταν το άκουσα. Κάτσε να το παραφέρω λίγο. Βίδωσε με. Δηλαδή είναι εκεί στο σπιτάκι απ' έξω, ας πούμε, μέσα. Είναι μέσα, στην ασφάλεια της ΕΠΟ, ναι. Αυτό το παλικάρι. Περνάει δύσκολα. Ο οποίος αν δεν είχε εγκεφαλικό, δεν μπορεί να έρθει. Δηλαδή, αν κάνει μια εξέταση, αν έπαθε εγκεφαλικό την ώρα του αγώνα, και αν δεν έπαθε εγκεφαλικό, ωραία, προφανώς δεν είναι ανθρώπινα τα λάθη που κάνει. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορεί να είναι ανθρώπινα τα λάθη. Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ ότι δέχεται πιέσεις, αστυνομικός είσαι. Πες τον προϊστάμενό σου, κυρία προϊστάμενε, με πιέζουνε. Ωραία. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με αυτό το πράγμα που σήκωνε το offside χθες, τον οποίο θα τον κυνηγάω μέχρι να φύγει από την ειδική διαιτησία. Κρετσίμος, ε. Κρετσίμος. Που κόπηκε 18 Αυγούστου από τα τεστ. Δεν είναι ότι κόπηκε μόνο από τα τεστ. Φαίνεται, έκανε τα δεν κατάλαβε ποιος, δεν κατάλαβε κανείς πως μπήκε ο πίνακες. Δεν υπήρχε πουθενά. Δεν προτάθηκε πρώτα απ' όλα. Τώρα μιλάμε για δύο φάσεις που είναι... δεν χρειάζεται καν replay. Και δεν είναι και δύο φάσεις. Κοίτα, φάουλ, ο Βιερίνια τρώει αγκονιά και του δίνει φάουλ κατά του. Να γεμίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, στο πρωτομήχρονο. Μιλάμε. Ο Τάσης μάγεψε. Μάγεψε. Άλλο που λέει και αυτό. Ναι. Μάγεψε. Ο Χουάντερσον δίνει αγκονιά, γονατιά στον Μπέλκα χωρίς λόγο. Καμία παράβαση. Μετά γκρεμίζει τον Καρέλη. Δίνει μπουνοσμπροξίδι στον Καρέλη, κανένα πέναλτι. Ο Μαουρίτσιο τρώει μια σκαριά. Είναι Κυριακή, ο Μαουρίτσιο βρίσκει την μπάλα, είναι κίτρινη. Ναι. Στο πρώτο του φάουλ κιόλας. Ναι. Εντάξει, ναι, έγιναν αρκετά. Εν τω μεταξύ, πολλοί γράφουν για χθες ότι ήταν μια νορμάλη διαιτησία χωρίς πολλά λάθη. Ποιος το γράφει αυτό? Το έχω διαβάσει. Θα σου πω μετά στο διάλειμμα και συγκεκριμένα κιόλας. Ναι. Είναι ήταν παιχνίδι, Σταύρο, που νιώθω ότι και ο Ιώβ να ήταν στην Τούμπα, παοξάκι κανονικά, θα ξεκινούσε τα καντήλια κανονικά. Αυτός ο Άγιος, ο άνθρωπος που είναι η όβια υπομονή. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό που συμβαίνει τώρα. Ό,τι και να λέμε, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 6 στα 6. Στα 4 παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν Έλληνες διαιτητές, εκτός του πρώτου που αρχικά δεν υπήρχε, βασικά δεν βγήκανε δύο κόκκινες στον Αστέρα. Και άμα κάποιος αποδεχτεί ότι αυτές οι κόκκινες δεν βγήκανε, τότε και εγώ θα κάνω κουβέντα για το πέραντι του Πρίγκοβιτς. Στα άλλα τρία έχει γίνει το κουτρούλιο γάμος. Μα σε κάθε μάτσα έχεις να θυμάσαι μεγάλες φάσεις που έχεις αδικηθεί, έτσι. Εκείνο το κολλάς με τα offside, τα πέναλτι και αυτά, δηλαδή είναι απίστευτα. Ό,τι και να πεις είναι λίγο, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Το κάρμα τον στέλνει στην πρώτη θέση και οι άλλοι, όπως είχαμε προβλέψει, θα φέρουν χ, γιατί έτσι λέει το κάρμα. Α, μιλάς για το ντέρμπι κορυφής. Σύμφωνα με τον Α, το ΑΕΚ Ολυμπιακός ήταν τέρμπι κορυφής, ενώ έπαιξε ο τρίτος με τον τέταρτο. Ναι. Καλά, και στην πόλη μας άλλες ομάδες για τέρμπι κορυφής λέγανε. Το επόμενο. Μην ασχολείσαι τώρα με τις ομάδες. Ο γενικός, το λίγο το κορυφή. Μην ασχολείσαι. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Κρατήστε για πάντα το πρώτο αποτύπωμα από το πατουσάκι του μωρού σας. Γιατί δεν βλέπουμε το κανάλι του Προέδρου και βλέπουμε αυτή την παπαριά. Με αυτή την ξινή εδώ. Στο κανάλι του Προέδρου τώρα, Σταύρο, θα έχει αυτόν που θέλεις να διώξει και δεν τον έχουν διώξει. Βελτιώνεται.
Το κανάλι του Προέδρου έχει κυνηγηθεί αυτός ήδη. Ναι, αλλά ακόμα εκεί είναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να τους φάσει μια μέρα στην άλλη. Α, τι TV 100, όχι. Ας μην δούμε κανένα. Αντένα, Μέγκα. Το Μέγκα ακόμα πιάνει. Πού είναι το Ε, τελευταίο το έχουμε. Πού είναι του Προέδρου το κανάλι. Να το πέρασε, δεν στα βοκάτσε. Άλλο ένα. Εδώ, αυτό το Ε. Γιατί το έχουν ακόμα Ε. Ω, θα το κάνουν, open. Δεν είχε αλλάξει ακόμα. Τώρα Σταύρο τι βάλαμε να δούμε, τα τηγάνια. Αυτή την κουβέντα του μηνύματος που έχει στείλει ο 638 θα την κάνουμε. Γιατί καμιά φορά το ότι η κερκίδα ζητάει γρήγορο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να κάνει ο παίκτης. Εντάξει. Στο παιχνίδι μέσα, λέει για το Μαουρίτσιο κάτι, θα το εξηγήσουμε. Θα το συζητήσουμε τέλος πάντων. Μπορεί και δεν είμαστε και αλάνθαστοι, μπορεί να κάνουμε εμείς λάθος. Εγώ προσωπικά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Τέλος πάντων, για να βάλουμε σε μία σειρά την κατάσταση. Μικρόφωνο σε μένα, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, δίνουμε σήμερα. Θα το βρούμε. Άλλοι τραγουδάνε. Συνάδελφοι. Ναι. Λοιπόν, δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ. Εντάξει. Δηλαδή, μία τσάντα σχολική ΠΑΟΚ backpack που έχει μέσα ένα φούτερο του ΠΑΟΚ, μία κασετίνα, τετράδια και μολύβια. Δύο δίνουμε σήμερα. Γιατί τα παιδιά μας είναι πανεπιστημιακό επίπεδο όλα. Για παιδάκια είναι ρεσί. Εννοείται. Εντάξει. Θα γίνουν, θα πάρουν τα πτυχία. Τι θα τα κάνουμε μετά είναι άλλη κουβέντα, αλλά θα τα πάρουμε. Λοιπόν, FM κενό τσάντα ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο 54526. Δύο τσάντες πάω. Γιατί το λέτε έτσι, ρε. 540... Με μπερδεύετε. 54526. 54526. Στο 54526. Δύο τσάντες πάω σήμερα. Και ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, της μεγαλύτερης ομάδας των Βαλκανίων τουλάχιστον. Στην Καλαθόσφαιρα. Ναι. FM ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, ΠΑΟΚ, μπάσκετ, ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο 54526. Κλήρωση και για τα δύο, και τις δύο τσάντες και για το εισιτήριο διαρκείας λίγο πριν τις δύο. Ωραία. Αυτή είναι η... Αυτά είναι τα δώρα μας στο λαό του ΠΑΟΚ 24. Φυσικά. Ναι. Ωραία. Καλά πάμε. Χορηγούς. Χορηγούς. Μπράβο. Γιατί... Και 20 πήγε παιδιά, να μην ακούσει κάτι στοίχημα, να μην ακούσει κάτι τεναξούς, να μην ακούσει κάτι alter ego. Καλά τα πήγε Σταύρος, στοίχημα έτσι. Καλά τα πήγε στο Βδοκυριακό. Μας πλήρωσε πάλι, μας πλήρωσε. Κοίτα, έκανα και μια υπέρβαση. Ναι. Έβαλα, πέταξα 50 ευρώ, εκτός του 1-1 στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ του Λάζαρου. Χριστοδουλόπουλο έβαλες, ναι. Κι εγώ. Εντάξει, δεν υπήρχε μες στο γήπεδο. Ναι, για κανένα λόγο. Αλλά ο Φορτούνης έβαλε γκολ Χριστοδουλόπουλου. Ναι. Άρα, ωραίο γκολ. Με τσίγκινα θα πηγαίνετε στο γήπεδο. Ωραίο γκολ έβαλε όμως. Με τσίγκινα. Θα πηγαίνετε. Τέλος πάντων, πιάσαμε το σκορ του ΠΑΟΚ, εννοείται 2-0 δηλαδή ξεκάθαρα και πάει και η Λαμία τρώει γκολ. Κάστο βρε γουράκι μου. Και ο Αστέρας μας τα χάλασε. Δεν πειράζει. Καλά πήγαμε και αυτό το σύχαμα της Βαρκελόνης έβαζε ένα γκολ επιτέλους στο δεύτερο μήχρονο, έκανε το 2-1. Κάτι θα κάναμε. Ενώ η Ρεάλ που έχασε ένα 0 την Αλαβές, κανένας δεν έπαιξε. Δεν παίξαμε Ρεάλ. Εσύ. Ρεάλ παίξαμε άντερ 3,5 που το έδινε 1,55. Δεν είδωσα ποτέ. Ναι, να βλέπεις, γι' αυτό σου δίνει πολλές επιλογές. Η Ρεάλ είναι τεφορμέ και χεσμένη. Τη δίνει under 3,5 απέναντι στη σφιχτή την Αλαβές, 1,55. Ναι. Δεν, και δεν το παίζουμε διάδα με την Bayern, ναι. Under 3,5 και, αυτή είναι. Και το πιάνουμε 0,3. Mm. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται ποτέ. Άμα σε θέλει. Ναι. Τι άμα με θέλει, μου βάλετε 3 γκολ Gladbach. Εντάξει, μιλάμε στο Μπάγκερ. Δεν το πιασε. Το πιασε, ναι. Να ζει η ψυχή μαζί. Αλλού θα χτυπά την Μπάγκερ. Ναι, τέλος πάντων. Φορτώνει λοιπόν μαζί μας στοίχημαν. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ. Με μεγάλες επιλογές, πάρα πολλές επιλογές, καλύτερες αποδόσεις. Πλήθος αγώνων, απόλυτα πρωταθλήματα και μια πολύ ωραία εφαρμογή, εύχρηστη από το κινητό σας, με ασφάλεια και ταχύτητα. Αναδομώ. Χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινόμη Μαραθώνιο, 13 Οκτώβρη. Και επειδή πήγαμε και στο μπάσκετ και χορηγός των VIP Lounge καθισμάτων, τα οποία είναι πάρα πολύ αναπαυτικά, στην πρώτη νίκη της ομάδας μας, επί του Ρεθύμνου. Εκεί ήσουν. Εννοείται ρε φίλε, εγώ είμαι μπασκετικός κατά βάθος. Όχι, στα VIP. Κατά βάθος. Εννοείται, στα VIP. Πού θα πάει ο Κόλκας. Στα IPV. Κατάλαβα δηλαδή. 10 χρόνια λειτουργίας φέτος είναι αδωμό, 5% έκπτωση σε όσους πάρουν μέρος στο μαραθώνιο και 10% σε όσους κλείσουν στο περίπτωτο της αναδωμός συνάντηση για εκτίμηση κόστους εργασιών. Μαζί μας και η Νάξους. Τα καλύτερα παπούτσια. Φοράς παπούτσια και ο Ερμής τα φορούσε. Ο Ερμής. Τα φορούσε και πετούσε, ναι. Κορυφαία παπούτσια. Λοιπόν, πρώτη επιλογή, nak.gr, από το σπίτι σου,
δωρεάν αποστολή και αλλαγή. Ούτε ναι. κουράζει τίποτα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή στο κατάστημα στην Αγία Σοφίας. Τρίτη επιλογή με τεράνια κόσμος. Τέταρτη στο κατάστημα Στοκ Βασιλής Σόλγας με μπότσαρη γωνία. Και παύλουμελα, χαμηλά. Ναι, ωραία. Πάμε λίγο. Η Alter Ego είναι μαζί μας ξανά. Αυτή η εταιρεία που με ντύνει, δηλαδή ότι κοστούμι έχω βάλει είναι Alter Ego και τα 8. Ωραία, ο Βαγγέλης μάλιστα δεν με αφήνει να φορέσω δεύτερη φορά το ίδιο. Εγώ και η Μαντόνα. Όχι, θα πάρεις άλλο τώρα. Πώς είναι ο γάμος, πόσο χρόνο παντρεύονται, 7, όσο του τώρα θα βάλεις αυτό. Αυτό το χρώμα. Αυτό εδώ, έτσι, αυτό εδώ. Έχει παραμέτρους δηλαδή για να πάρεις ένα... Κόλκασες, τι. Κάτσε λίγο, περίμενε. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και Παύλου Μελά πλέον 36 στο κέντρο alterego-fashion.gr. Fashion, καλά το είπα. Ωραίο τύπο. Αν το έχεις το αγγλικό, είδε. Πήγαν τα κοτσιδάκια, αγάπη. Σου άρεσαν τόσο πολύ χθες που είπα να τα χαλάσω. Την πόντια σου με το κοιτό. Είμαι στο κλίμα των ημερών. Αλήθεια είναι αυτό. Γεγονός. Τέλος πάντων, ο Πάοκ κέρδισε χθες, έκανε το 66, ρεκόρ. Ρεκόρ. Θα μπορούσε να γκελάρει όπως κάνει κάθε χρόνο. Δεν το έκανε. Το ρεκόρ έγινε στα 5 στα 5. Απλώς τώρα διευρύνεται το ρεκόρ. Μακάρι να πάει 15 στα 15, 17, 20. Εντάξει. Δηλαδή, ξέρεις τι θέλω, να γίνεται κάτι, να μην παίζουμε τίποτα και να βάζουμε γκολ και να κερδίζουμε. Γίνεται. 11 συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Από εκείνο το αλίστου μνήμης μάτς στην Τρίπολη το 3-2. Mm-hmm. Δεν έχει άλλη απώλεια. Η ομάδα. Σε παιχνίδια που παίχτηκαν. Ναι. Σε εμάς που παίχτηκαν. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Και ήταν η 10η φετινή νίκη από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει 10 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες από Μπενφίκα και Τσέλσι. Εντάξει. Το λύσει καλό υπολογισμό. Η Μπενφίκα τι έκανε με την πόρτα στο 0-0. 1-0. Και έδεσε Μπενφίκα. Ναι. Με ο Σεφέροβιτς το έβαλε. Ο Σεφέροβιτς. Μάλιστα. Όταν έγραφα ότι ο Φακούντο Περέιρα δεν είναι επίπεδο Μπενφίκα, με κράζανε. Ναι, ρε, ότι είναι one year striker επειδή βάλε πέσει τα γκολ. Mm. Ωραία, ο Φακούντο Φερέιρα. Παίζει ο Σεφέροβιτς από το παιχνίδι με τον Πάοκ και μετά παίζει ο Σεφέροβιτς μόνο. Ο οποίος έχει βάλει και 2-3 γκολ, νομίζω. Για το χθεσινό είναι. Κρίνει τον τέρμπι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Πάοκ λοιπόν έχοντας μια ισορροπημένη απόδοση, όχι θεαματική, γιατί είχε σε πολύ κακή μέρα όλους τους δημιουργικούς του παίκτες. Αλλά παρότι δεν είχε την ατομική ενέργεια, είχε την οργάνωση του παιχνιδιού, είχε τον έλεγχο, σκόραρε νωρίς, δεν κατάφερε απλά να κλειδώσει το παιχνίδι νωρίτερα από τον γκολ του Κρέσπου στο 90. Μία εμφάνιση που πάνω κάτω νομίζω την είχαμε την εικόνα, γι' αυτό παίξαμε και 2-0 όλοι μας. Είχαμε αυτή την εικόνα. Το μεμπτό στην όλη κατάσταση είναι ότι κινδύνεψε μία φορά που θα έπρεπε να τα αποφύγει αυτό με μία σέντα στο δεύτερο δοκάρι, μια κεφαλιά του Μάτσου που πήγε out. Είναι και το μοναδικό σημείο που ψιλοαγχωθήκαμε. Η άλλη κεφαλιά δεν ήταν κάτι το συγκλονιστικό πάνω στο Πασχαλάκι. Επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά και πήγε στην διακοπή που τόσο περιμέναμε όλοι, έχοντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα, την πρωτιά στο πρωτάθλημα, έχοντας αφήσει πίσω ΑΕΚ και Ολυμπιακό από 3 βαθμούς που θα πρέπει να είναι 5 βέβαια, δεν θα το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί άλλο 5, άλλο 3. Είναι τεράστια η διαφορά του 5 με το 3 σε αυτό το πρωτάθλημα των λεπτών ισορροπιών. Μαζί του είναι μόνο ο Ατρόμητος Περιστερίου, ο οποίος έχει τον Ευθύμη Κουλούρη να του έχει δώσει 3 νίκες στα 6 παιχνίδια. 6 γκολ συνολικά μέχρι τώρα. 6 γκολ στη σεζόν, 4 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελλο, 1 στο Europa League. Ο Ερίκος, ο Άπειρος, είναι πολύ κοντά στο να χάσει το στοίχημα που μου έρχεται. Πριν βγει ο Οκτώβρης. Το έχασα ήδη, ρε. Τι... Είναι άντερ 9 μου είχε πει. Δηλαδή πρέπει να ξεχάσει να σκοράρει ο Κουλούρης όλη την υπόλοιπη σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι. Εντάξει, είναι μέσα στις φάσεις, χώνεται εκεί πέρα, βολεύει και το παιχνίδι. Μακάρι ο Κουλούρης να κάνει 15-20 γκολ και να επιστρέψει και να έχει χρησιμότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος είναι μαζί μας, που δεν έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια ακόμα. Είναι η αλήθεια. Ξεκινάνε για αυτόν στο τέλος του πρώτου γύρου. Δηλαδή μετά από εμάς δεν ξεκινάνε. Ναι. Πρώτα παίζουμε εμείς εδώ. Και μετά νομίζω όχι, έχει. Εμείς έξω. Άμε Παναθηναϊκό πίσω εδώ. Εμείς ναι. έξω και μετά έχει. Αρχές Νοέμβρη. Αρχές το πρώτο Σαββατοκύριακο. Τα άλλα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έκανε τη δουλειά. Έκλεισε όπως έπρεπε να κλείσει την συγκεκριμένη περίοδο. Και έχει πλέον 15 μέρες για να. Σε πρώτη φάση να ξεκουραστούν τα παιδιά ψυχολογικά. Η επόμενη προπόνηση είναι την 5η το πρωί.
Αυτές οι 3-4 μέρες είναι πάρα πολύ χρήσιμες, όχι 3. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να χαλαρώσουν λίγο, να φύγουν από την πίεση των ταξιδιών, των αγώνων, λίγο όχι και τόσο βολικής καθημερινότητας, γιατί είναι το ψυχολογικό κομμάτι το ένα. Το άλλο είναι το αθλητικό. Μετά την Πέμπτη ξεκινάει μια προετοιμασία για να φρεσκαριστούν, να παρουσιαστούν με περισσότερα τρεξίματα και πιο καθαρό μυαλό στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, τα οποία και τα τρία που έρχονται είναι... Ναι, μεν είναι το φαβορί, αλλά δεν λες ότι είναι και σίγουρα. Είναι ακολουθεί τρία απαιτητικά παιχνίδι με τον Άρη, που όλοι ξέρουμε και θα πρέπει να το καταλάβει και το αγωνιστικό τμήμα ότι για αυτούς είναι ο αγώνας χωρίς αύριο. Ναι. Εντάξει, έχει αποδειχτεί αυτό διαχρονικά, δεν είναι κάτι που το λέμε ούτε για να τους υποτιμήσουμε. Αυτοί συμπεριφέρονται έτσι, αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι υποψιασμένος σε όλα τα επίπεδα όταν θα προσεγγίσει αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός εντός έδρας με το μεγαλύτερο μύθο για τα μωρά του Δόνη. Άλλο και αυτό, ναι. Ναι, που μωρά είναι 2-3 παιδιά, εντάξει, που όντως έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα που έχει 24-25 χρονών μέσο όρο ηλικίας και παίζει το κλασικό ποδόσφαιρο του Δόνη. Δεν είναι εύκολο κατάβλητη ομάδα. Και μετά πάμε στο Περιστέρι. Αν καταφέρουμε, νομίζω, να κάνουμε το 3-3 σε αυτήν τη σειρά, τότε νομίζω εκεί ότι... μετά λες ότι πάει να κλείσει το πρώτο γύρο μόνο με νίκες. Δηλαδή μέχρι το μάτι με τον Αστέρα στην Τρίπολη, πρεμιέρα δεύτερο γύρο, μετά κάνει 15-15. Ναι, πάντως είναι... λέγοντας πριν για Ατρόμητο, έχεις δίκιο. Μετά τη διακοπή, αν είναι Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης, πάει στον Πανιόνιο που δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Εντάξει. Ναι. Έχει τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, πηγαίνει στο ΆΚΑ για να παίξει με την ΑΕΚ και συνέχεια υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι 6 μάτς. Τώρα ναι, είναι τα δύσκολα ουσιαστικά. Ναι. Τέλος πάντων, εμείς ο Ατρόμητος θέλουμε να πηγαίνει καλά, θέλουμε να βγει η Ευρώπη. Εντάξει. Μαγιά του που βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και χαιρόμαστε που ένα δικό μας παιδί έχει τη δυνατότητα να δείχνει το ταλέντο του εκεί πέρα και να παίρνει τη σκυτάλη από τον Άμρου Άρντα που έκανε τη δουλειά αυτή πέρσι και να αναλαμβάνει αυτός ο ρόλο ηγέτη, σε συνδυασμό πάντα με τον εκπληκτικό Γιαννούλη, ο οποίος θα λέω όλη τη χρονιά ότι εγκλημάτισε που τον άφησε εκεί πέρα στον βωμό παραγωγικών ισορροπιών που νομίζω ότι είναι λίγο αστεί. Δεν μπορεί να πέφτει τον παραγοντιλίκη πάνω από το ποδοσφαιρικό κομμάτι ποτέ. Είναι κάποιες από τις αρχές που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τις σεβαστεί επιτέλους. Δεν είναι όλα ρόδινα και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και πέρα ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα, το πρώτο. Να θυμίσουμε ποιοι είναι οι διαγωνισμοί μας. Λοιπόν. Εντάξει, και να πιούμε λίγο καφέ βασικά. Γιατί κάναμε δουλειές το πρωί και λίγο δεν το χαρήκαμε, είναι η αλήθεια. Και να μπούμε μετά το διάλειμμα με μια συνέντευξη. Ναι, στην πορεία. Στην πορεία του. Γιατί έχουμε και ένα μικρό περίμενε θέμα. Λίγο. Περίμενε. Μην πεις τίποτα. Δεν είναι, ξέρεις κάτι που ξέρω εγώ. Ξέρω γιατί, και εγώ κάτι. Ξέρεις και εσύ κάτι, αλλά ναι, ξέρω και εγώ κάτι ότι στράβωσε. Κι εγώ. Μόλις ενημερώθηκα. Α, ναι. Ναι. Και το δικό σου στράβωσε. Ναι, και το δικό σου στράβωσε. Ναι, ναι. Α, ωραία. Ωραία. Με καμία συνέντευξη, λοιπόν. Θα δούμε. Δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ. Με φούτερ μέσα, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, όλα στα χρώματα του ΠΑΟΚ. Στέλνετε μήνυμα FM και NO τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526. Με τον ίδιο τρόπο, απλά γράφοντας αντί για τσάντα ΠΑΟΚ, μπάσκετ, ΚΑΕ, ό,τι θέλετε, ένα εισιτήριο σήμερα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για όλη τη σεζόν στο Παλατάκι. Νομίζω είναι πάνω από 30 παιχνίδια σίγουρα, που θα είναι και παραπάνω γιατί ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε όλους τους θεσμούς. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο. Ακούτε Λίμπερο 107 και 4, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Να επενθυμίσω για μία ακόμα φορά, γιατί βλέπω ότι έχουμε και συμμετοχές. Δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ, με φούτερ ΠΑΟΚ μέσα, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και όλα τα απαραίτητα. FM και NO τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526. FM και NO μπάσκετ, ονοματεπώνυμο στο 54526 για ένα εισιτήριο διαρκείας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μαζί μας η Alter Ego. Ισχύει το η περσινή υπόσχεση για πρωτάθλημα και γάμου. Σιγά σιγά δεν το μιλάμε. Λοιπόν, μοναδικά σχέδια για όλα τα αγαπριάτικα κουστούμια για να ξεχωρίσετε
την ημέρα του γάμου σας, αλλά και πλήρη ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και όλα τα αξεσουάρ. Και εδώ και αρκετούς μήνες, Παύλου Μελά 36 και στο κέντρο εκτός από Καλαμαριά και Ευκαρπία. Καλαμαριά Πασαλίδη 85, Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Στίχημα.gr, για να μπείτε από κινητό, tablet, υπολογιστή, να επιλέξετε. Το σήμερα τι έχει, ξανά θυλάρισε. Ναι. Τι το λες. Δεν το κουμπάω, δεν πάμε. Άννα Δωμό, χορηγός... Να βάλω 13 ευρώ γιατί περισσεύει για να στο κυλοποιηθεί στην κόκκινη. Καλά, στην αφού κόκκινη. Είπαμε... ναι. 13 ευρώ στην κόκκινη. Ναι. Περισσεύουν από το τέτοιο, Super League. Περίμενα εδώ τι μας δίνει. Λέγε. Λοιπόν, Αναδομό, χορηγός των 7ο Διεθνή Νυχτερινό Μαραθώνιο 13 του Οκτώβρη. Αναδομό προσφέρει 288, μας έφαγε. 5% έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες του Μαραθωνίου και 10% έκπτωση σε όσους κλείσουν στο περίπτερό του συνάντηση για κόστος εκτίμησης εργασιών. Και φυσικά, να ξούς τα καλύτερα παπούτσια που μπορείτε να φορέσετε πραγματικά. Σταύρος Κόλκας στηρίζει. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με να ξούς ξανά. Οι παίκτες στελέχη του ΠΑΟΚ για όλη τη σεζόν θα φορούν πολιτικά παπούτσια να ξούς. Καταστήματα πλατεία Αγία Σοφία και στο Mediterranean Κόσμο στο δεύτερο και ένα στην Μπότσαρη με Μαρτίου. Όλγα. Ναι. Μπότσαρη Μαρτίου δεν γίνεται. Εντάξει, ρε, το έχω σε κίνητρο. Με την υποθαλάσσια. Δεν το έχω σε κίνητρο. Εκεί στα μάτια. Και στην Ιλία μένει, αγάπη. Εμεί δηλαδή που ήμασταν αποθετικά, τι πρέπει να λέμε. Καλά. Και nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε λίγο. Να απαντήσω στο φίλο, το διάβασε λίγο πιο κάτω του Μαουρίτσιου που ρωτάει. Λοιπόν, Σταύρο, αποθεώνεις Μαουρίτσιο και δικαίως αυτή η μόνιμη χαλαρότητά του όμως βρέξει χιονίσει, μου ανεβάζει την πίεση, δεν γίνεται να παίζει μονίμως στο ρελαντί. Ο Μαουρίτσιο, παιδιά, είναι τέτοιος χαφ. Δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος του Μαουρίτσιο μέσα στην ομάδα. Να οργανώσει το παιχνίδι της. Ο Μαουρίτσιο είναι ο άνθρωπος του Λουτσέσκου μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, δηλαδή τι κάνει ο Μαουρίτσιο. Ο Λουτσέσκου θέλει να ελέγχει ο ΠΑΟΚ τον ρυθμό του αγώνα και να κυκλοφορεί ο ίδιος την μπάλα. Άρα όταν θα πάρει ο Μαουρίτσιο την μπάλα στα πόδια του, θα προσπαθήσει να οργανώσει σωστά την ομάδα. Τώρα, αν υπάρχουν στιγμές που όντως θέλουμε να παίξει πιο γρήγορα γιατί υπάρχουν οι επιλογές, προφανώς ο ίδιος κρίνει ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει ένα ρίσκο στη συγκεκριμένη επιλογή, κάτι το οποίο θα αλλάξει και το ρυθμό του αγώνα αν χαθεί η μπάλα και βρεθεί στο ανοιχτό γήπεδο χωρίς ισορροπία. Άρα παίρνει την απόφαση του να παγώσει το παιχνίδι, 80% σωστά, 20% όντως θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς, και αυτός είναι ο ρόλος του μέσα στο παιχνίδι. Ο Μαουρίτσιο είναι ο άνθρωπος του Λουτσέσκου μέσα στο γήπεδο. Αυτό που κάνει φέτος, πέρσι το έκανε σε πολύ χειρότερο βαθμό, φέτος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, και αθλητικά αλλά και εγκεφαλικά. Πλέον ξέρει ακριβώς τι θέλει ο προπονητής και είναι ο πιο καλός εργάτης του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο πιο κομβικός. Δεν βγαίνει ο Μαουρίτσιο. Αν βγει ο Μαουρίτσιο θα καταλάβετε τη διαφορά. Είναι όπως τότε που δεν έπαιζε ο Ίβιτς. Ναι. Όλοι λέγανε ο Ίβιτς και ο Ίβιτς και ο Ίβιτς. Δεν έπαιζε ο Ίβιτς και κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Εντάξει. Δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα ποτέ. Ο Μαουρίτσιο λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σου λουπώσει την ομάδα και να δώσει τα μέτρα που πρέπει για να φανεί η ποιοτική διαφορά που έχει η ομάδα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Παραδείγματος χάρη χθες που ήταν ο Μαουρίτσιο και ο Σάχοφ ήταν πάρα πολύ καλός σε καλή μέρα, δεν ήταν σε καλή μέρα όλοι οι άλλοι. Δεν υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ που να ξεχώρισε. Ναι, όντως. Και ήταν και αρνητική για την ακρίβεια. Και τα δύο μπακ ήταν αλλού για αλλού. Και τα δύο εξτρέμ ήταν γυαλού-γυαλού, αν και ο Ζαμπά έβγαλε ενέργεια ειδικά στην άμυνα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να συμβιβάζεται ποτέ ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ στη λογική ότι ήταν καλός τακτικά. Δηλαδή, αν ο Λιμνιός σε αυτή τη φάση που βρίσκεται συμβιβαστεί στην ιδέα ότι είμαι ένα πολύ καλό εξτρέμο μπακ, δηλαδή ότι κάνω καλά τη δουλειά στην άμυνα, άρα κάνω και τη δουλειά γενικά, όχι, δεν κάνεις καλά τη δουλειά. Τη δουλειά θα την κάνεις καλά όταν είσαι καλός στην άμυνα και όταν δημιουργείς καταστάσεις στην επίθεση. Τώρα κάνεις μισή δουλειά. Το ίδιο ισχύει και το Ζαμπά. Ο Ζαμπά χθες έδειξε πάρα πολύ καλή ενέργεια στο αμυντικό κομμάτι και έφτασε στο σημείο να πιέζει και να προλαβαίνει και κόντρα επιθέσεις σε κάποια φάση του αγώνα. Αλλά η ουσία είναι ότι ναι, μεν θα το κάνεις αυτό, αλλά θα κάνεις και τ' άλλο. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ είχε τους δημιουργικούς του όλους εκτός αγώνα. Λίγο ο Πέλκας το πάλεψε. Αλλά και αυτός επειδή είναι σκασμένος στην τελική απόφαση δεν ήταν αυτός που έπρεπε.
Αν και καταγράφει δύο assist, γιατί από τα στημένα του μπήκαν ήδη τα γκολ. Ναι. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις δύο assist σε ένα παιχνίδι. Εντάξει. Και ειδικά το πρώτο είναι και ωραία κομπίνα με το Μαουρίσιο. Βεβαίως. Και το δεύτερο είναι εξαιρετικό χτύπημα. Βγαίνει ναι. ο άλλος στην κορυφή της μικρής περιοχής χωρίς μαρκάρισμα. Τι άλλο να κάνεις. Και γενικά όποιος τη βρει εκεί είναι ναι. σημαντικό. Ο κοινός στο μεταξύ είναι πρώτη επαφή με την μπάλα αυτό που βρίσκεται το κεφάλι του Γκαρός. Δεν έχει ξανακουμπήσει μπάλα. Ναι. Δηλαδή αυτή... Παλικάρι. Ο ορισμός της χρυσής αλλαγής. ναι. Τέλος πάντων, επειδή ξεκινήσαμε από τον Μαουρίτσιο, ο Μαουρίτσιο κάνει τη δουλειά του. Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εξαρτάται κυρίως από τον άλλον. Δηλαδή αυτός δημιουργεί την κατάσταση και οι άλλοι πρέπει να εκμεταλλευτούν τον ταλέντο και τους αυτοματισμούς. Δεν υπάρχει χθες. Δημιουργικά, Ζαμπά, Μπίσεσβαλ, 0. Δεν υπάρχει Πρίγκοβιτς, με 10 παίζαμε. Τον είδες εσύ να παίζει? Όχι. Ωραία. Ο Πέρκας κινείται, αλλά και αυτός αναλώνεται περισσότερο στο πώς θα πιέσει να χαλάσει την όποια ανάπτυξη που προσπαθεί να έχει ο Απόλλωνας. Τα μπακ μας δεν έχουν μισή καλή ενέργεια. Μισή. Ψάχνω να βρω πώς γίνεται. Ωραία, τα στόπερ κρατάνε, είναι σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό, παρότι χάνουν δύο κεφαλιές στο δεύτερο δοκάρι. Να τα λέμε όλα. Το ίδιο και ο Πασχαλάκης, ικανοποιητικός. Εντάξει, δεν χρειάστηκαν και πολλά. Το τέτα τέτ. Το τέτα τέτ από πλάγια είναι στο με πόδι. Με το πόδι εκεί, ναι, εντάξει, okay. Δεν το τρώσε αυτό. Δεν τον έχει αρνητικό δηλαδή, εντάξει, έχει, okay. Όχι, έκανε τη δουλειά την έκανε, μηδέν παθητικό, φίλε, τελειώνει. Όταν τον οδοφέγγασε έχει μηδέν παθητικό και να ξυνόταν 90 λεπτά είναι θετικός. Τέλος πάντων, οι μόνοι που ήταν σε καλό επίπεδο ποδοσφαιρικό ήταν οι δύο κεντρικοί χαφ και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έλεγξε το παιχνίδι και κατάφερε να βρει δύο γκολ από στημένες μπάλες. Αυτή είναι όλη η εικόνα του αγώνα. Και το σημαντικό κομμάτι είναι ότι σε μια μέρα που η ομάδα δεν είχε ενέργεια, οι δύο κεντρικοί της ΧΑΦ κράτησαν την οργάνωσή της σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Στο μεταξύ έχει πλάκα ο διάλογος που γίνεται μεταξύ Λουτσέσκου και τύπου για το αν ο ΠΑΟΚ είναι καλός, δεν είναι καλός. Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει να είναι καλός. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, και έχει αρκετά παιχνίδια που γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι, ωραία, ήταν καλός την περασμένη Πέμπτη. Μπορούσε ο ΠΑΟΚ με σχεδόν την ίδια ενδεκάδα να είναι καλός και χθες. Να παίξει τα ίδια επίπεδα. Όχι. Δεν γίνεται. Το Πέμπτη βράδυ είναι σκότωμα για τις ομάδες. Δηλαδή, όταν το καλοκαίρι έπαιζε ο Ολυμπιακός με την Μπέρνη, στο πίσω, παρότι θέλουμε να χάνει πάντα ο Ολυμπιακός οποιοδήποτε άθλημα, ακόμα και στην ενόργανη γυμναστική, που έχει ένα φυσιολογικό ταλέντο έμφυτο. Ναι. Εντάξει. Ακόμα και εκεί. Μέσα μου έλεγα να περάσει για να έχει τα βράδια της Πέμπτης. Δες τον Ολυμπιακό χθες σε ένα παιχνίδι δικό του μετά το 80 πώς λειτουργεί. Μιλάμε για, δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα απέναντι σε παίκτες οι οποίοι είναι πολύ κατώτερο επίπεδο από αυτό που διαθέτει ο ίδιος. Δείχνει ο Μπακασέτας φρέσκος. Ναι, όντως. Ο Μπακασέτας φρέσκος δεν είναι ούτε όταν ξυπνάει. Το Πέμπτη βράδυ είναι σκότωμα, παιδιά. Για όλες τις ομάδες. Και ένας από τους λόγους που στεναχωρηθήκαμε που δεν παίξαμε ο ομίλους Champions League, ο τελευταίος βέβαια, είναι ότι χάνουμε μία με δύο μέρες περισσότερης ξεκούρασης μετά τα παιχνίδια. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες σας μπορεί να σας φαντάζουν κάπως, αλλά είναι αλήθεια ότι ένας οργανισμός μετά από παιχνίδι χρειάζεται 48 ώρες να επανέλθει και είναι υποκειμενικό και συγκυριακό το αν θα έχει ο παίκτης τη φρεσκάδα ή δεν την έχει. Άρα λοιπόν, σημασία έχει να γίνεται η δουλειά. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε επίπεδα Μπορίσοφ. Που δεν έχω πετύχει ποτέ τον τόνο. Είναι Μπορίσοφ, πώς είναι αυτό. Μπορίσοφ νομίζω είναι. Δεν πειράζει. Ας τους βαφτίσουμε και λίγο αλλιώς. Ναι. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ λοιπόν να πάει περισσότερο. Πήγε στο Ρελαντί, πήρε το παιχνίδι, έκανε τη δουλειά. Χάρηκα πολύ, 6-6. 16 βαθμοί, ενώ θα έπρεπε να είναι 18. Αυτοί οι δύο βαθμοί πραγματικά με πονάνε όποτε βλέπω τον βαθμολογικό πίνακα και με πονάνε γιατί ξέρω ότι είναι προϊόν δικαστικών αποφάσεων οι οποίες πάρθηκαν μέσα από πιέσεις και όχι μέσα από διάθεση ισονομίας του συστήματος. Και για να πάμε λίγο παρακάτω, ωραία, είδαμε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός χθες, η τρίτη και η τέταρτη ομάδα της χώρας αγωνίστηκαν μεταξύ τους. Δεν ήταν ντέρμπι κορυφής όπως αναφερόντουσαν κάποια μίντια. Δεν είναι ντέρμπι κορυφής, είναι αν θα παίξει ΠΑΟΚ Ατρόμητος σήμερα. Αυτό είναι ντέρμπι κορυφής, παιδιά.
Εντάξει, το ξεπερνάμε και αυτό. Είδαμε ένα ισορροπημένο παιχνίδι όπως το περιμέναμε. Ένα σύχαμα γιατί να βγάζει κάρτα να έχουμε παίξει κόκκινες. Δηλαδή βγάλε κάρτες. Δηλαδή. Τι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι. Τι είναι αυτοί οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, λέγοντας πριν από 14 τη λέξη ισονομία, θυμήθηκα τον Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου. Αυτό σου λέω. Εκεί θα το πάω. Εκεί πάει το μυαλό. Ισονομία Σιμιτζόγλου μαζί. Εκεί θα το πάμε. Είχαμε λοιπόν το εκπληκτικό γκολ του Κώστα Φορτούνη που είναι καλός παίκτης, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ποτέ ότι ο Φορτούνης είναι κακός παίκτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον θέλαμε κιόλας πριν πάει στον Ολυμπιακό. Προτίμησε τον Ολυμπιακό και βάσει των δεδομένων που ίσχυαν τότε καλά έκανε. Επαγγελματικά σοφά έπραξε. Ο Ολυμπιακός ήταν σε καλύτερη κατάσταση τότε από τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν είναι. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πήγε απευθείας στη μαθητική κερκίδα. Direct. Direct. Και είπε ότι εγώ σας κερνάω. Δικό σας. Δικό σας. Πιστεύω ότι είπε ωραία. Κάτι καλό. Πιστεύω ότι το εξάχρονο κοριτσάκι το οποίο έβλεπε εκείνη την ώρα ρώτησε τη μαμά. Τι μαμά, λέει? Τι λέει αυτός. Και η μαμά ως μαμά. Μαμά. Παρότι είχε την εικόνα. Μην ασχολείσαι, παιδί μου. Κερνάω. Ναι, δεν κατάλαβα. Μην ασχολείσαι, άστο. Τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Προσπέρασέ το. Ναι, αλλά η μαμά το έχει κάνει εικόνα σίγουρα. Η μαμά έχει σίγουρα. Δει χωρίς ρούχα, χωρίς τρολές, ναι, χωρίς... Ναι, ναι, λες αγάπη. Όχι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν θα δούμε το κατά πόσο πρώτον ο τύπος της χώρας μας, ο Κυριάκος Θωμαίδης βέβαια, στο Blogspot, ο οποίος έχει πάντα την ενημέρωση για το τι κάνει ο Τσιμιτζόγλου. Δηλαδή καμιά φορά θα διαβάσουμε «Τάξησε ο Τσιμιτζόγλου». Τάξησε, εμφαντικά. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο κ. Σιμιτζόγλου και ο κ. Βουλιώτης, που είναι προϊστάμενός του νομίζω, και αυτός παίζει ένα ρόλο προφανώς στο συγκεκριμένο θέμα, δεν το ξέρω, δεν είμαστε ξερόλες. Θα δούμε λοιπόν αν θα καλέσει πρώτον τον Κώστα Φορτούνη να μας πει ποιον ακριβώς. Πώς το είπες. Ποιος κέρασε, ναι. Αν ήταν δηλαδή, αν μπορεί να πάει και για παιδεραστία. Στη μαθητική πήγε το βόδι. Ωραία. Η απειλή. Να το. Τι. Πάντως, μέχρι μεθαύριο βράδυ δεν πρόκειται να υπάρξουν εξελίξεις με το Βίντο Φορτούνη. Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας Κάπα Σιμιτζόγλου βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Ένα χειροκρότημα, ρε φίλε. Από Πέμπτη. Ένα χειροκρότημα, σε Κυριάκο. Για να δούμε τι διαφημίσεις έβαλε. Αυτή η πλάγια ποια είναι που έχει. Αυτή η πλάγια. Εφημερίδες είναι εδώ. Στο skin, πάντα στο skin. Άρε άπειρε, στο skin πάντα. Δεν υπάρχει skin. Ποιο δεν υπάρχει skin. Αυτό είναι φόντο, δεν είναι διαφήμιση. Πάτα OK πάνω στα cookies, ρε. Α, OK. Για πάτα τώρα, έχει βγαίνει τίποτα. Μπα. Κατέβα λίγο πιο κάτω. Κατέβα. Δεν βγαίνει κάτι. Δεν βγαίνει κάτι. Πάτα ένα κείμενο μέσα, ρε. Α. Για να δούμε. Δεν. Εφημερίδες. Τίποτα. Όχι. Όχι. Μπορεί να έχει και να έχουμε εδώ πέρα adblock. Ποβερά κείμενα. Ξέφυγε τίτλος. Ξέφυγε. Μπορεί ο γάμα κρέτσιμος είναι. Να έκανε λάθη στην Τούμπα, όμως η συμπεριφορά σε αρεδάρες στα αποδυτήρια ήταν αδικαιολόγητη. Ενώπιον μη τελεία γκαγκάτσι. Δεν προσελήφθη στην ΠΑΕΠΑΟ για να προσβάλλει τους συναδέρφους του. Συγγνώμη που δεν σε ρωτήσαμε. Συγγνώμη, Κυριάκο, που δεν σε ρωτήσαμε. Ναι, δηλαδή. Πρώτον και δεύτερον, και που δεν του δώσε και καμιά ψηλή θαύμα από το Σαραϊδάρι, θα πω εγώ. Που είναι συνάδελφοι του. Δεν είναι συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα οι διαιτητές δεν είναι επαγγελματίες. Είναι ερασιτέχνες. Ο Σαραϊδάρης δεν είναι αστυνομικός, άρα δεν είναι συνάδελφοι. Ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Και σε ένα άλλο κείμενο, Φορτούνης όπως Πασχαλάκης, καταλήγει ότι με την ίδια τιμωρία απειλεί το Φορτούνης, εφόσον βέβαια ασκήσει δίωξη. Ναι. Από Πέμπτη και μετά. Μέχρι Πέμπτη μπορεί να ξεχαστεί κιόλας. Ναι, και συγκρίνουμε δύο περιπτώσεις που ο Πασχαλάκης γύρισε και πανηγύρισε 6-1 γκολ. Και ο άλλος πήγε και είπε σε παιδιά ότι θα τους γλεντήσει. Δηλαδή, σε ντέρμπι το ένα ήταν επειδή η κυρακούλα, η κριτικιά έβριζε τον Πασχαλάκη, γύρισε και της απάντησε. Και στο άλλο είναι ντέρμπι. Και μπορούν να μπουν καμιά 30.000 άτομα. Αλλά με την ίδια ποινή είναι, ρε αγόρι μου. Εντάξει, ναι. Αν το δει, αν γυρίσει ο Σιμιτζόγλου ποτέ από το εξωτερικό. Ναι, γιατί μπορεί να πάρει παράταση το ταξίδι και να μείνει εδώ την Πέμπτη. Τι? Μπορεί να πάρει παράταση το ταξίδι, να μείνει εδώ την Πέμπτη. Ή να γυρίσει την Πέμπτη και να έχει κάτι άλλο.
Οπότε... Ναι, έτσι γίνονται αυτά. Ο Σιμιτζόγλου πάντως πάντα απουσιάζει όταν είναι θέμα άλλων ομάδων. Εντάξει, θα βρω, έτυχε να είναι στην ταξίδι. Ελλάδα όταν είναι κάτι για τον ΠΑΟΚ. Γενικά εκεί που είναι δεν έχει πρόσβαση σε βίντεο, μάλλον. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι που δεν έχει πρόσβαση σε βίντεο. Ναι. Τέλος πάντων, κοίτα, ακόμα και στη Λευκορωσία που διάλεξε το μοναδικό όροφο που δεν είχε ίντερνετ. Πάντα κάτι βρίσκεις, είναι φοβερό. Ναι, Χίλτον δεν πεζότανε. Πώς γίνεται να μην είχε ίντερνετ, για πες λίγο. Πώς γίνεται. Και είναι το μοναδικό, ο μοναδικός όροφος που δεν έχει ίντερνετ. Στέρχιο, περίμενε. Επιβεβαιώνεις. Δεν ήμουν στον όροφο του. Δεν πήγες να ελέγξεις λίγο. Εσύ είχες. Είχανε. Μέτριο. Μέτριο. Ναι, ο Ελίκος είχε καλό πιο πάνω. Ωραία. Τι από έναν όροφο πήρατε, τι κάνατε. Εντάξει, εγώ είχα μονόκλινο. Ο άλλος έμενε 8 άτομα σε ένα δωμάτιο. Οι Πακιστανοί της ΕΣΥΕΦ. Πόσοι μένατε, τρεις. Τρεις από επιλογή μας. Το λέει και... Δεν ακούστηκε σημαντικό αυτό. Δεν ακούστηκε καλά. Τα χρήματα... Αν δεν ήξερα ότι είσαι με κοπέλα, θα έλεγα... Τα χρήματα ήταν τα ίδια, για να σε προλάβω, να μην αφήνεις να ορούνται πράγματα. Εντάξει. Απλώς για να μην αφήσουμε τον Αθηναίο συνάδελφο μόνο του. Ναι. Το λέμε, έλα και εσύ. Όχι, τα χρήματα ήταν ίδια, τα χρήματα ήταν ίδια και στο δίκλινο. Ναι, δίκλινο με τρίκλινο είναι τα ίδια, ρε φίλε. Ναι, όχι με μονόκλινο. Ούτε μισό. Μονόκλινο, όχι. Λοιπόν... Δεν είχε ίντερνετ. Πέρασε δύσκολα δηλαδή και καταλήγω. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασε. Ναι, το σε βλέπω κιόλα. Γύρισε φανερά καταπονημένο. Ναι. Το τρίλεπτο χαλάζει. Θα μου πει μετά το διάλειμμα να ευχαριστώ ότι είδε δύο πράγματα στο πολεμικό μουσείο. Του Μίνσκ, εντάξει. Τι ρε, γιατί εδώ βγήκε στον αέρα και ήταν έτοιμος να σε σκοτώσει. Νομίζω ότι... Να μην είσαι ρηχός άνθρωπος, εντάξει. Δεν έφτυγε ο Στέλιος. Είδες τάγκ, είδες όπλα, είδες... Ο Πίπης έφτυγε. Ο Πίπης. Ναι, ο Πίπης έφτυγε. Και ο μεγάλος Τσακαλέας, ο οποίος τι κάνει, λέει, μένει λίγο πίσω και λέει θα κρυώσω. Και έφυγε μόνος του. Γιατί δεν μου πες τίποτα. Αλήθεια. Ότι κρύωνες και μείνες πίσω. Θα έλεγα κι εγώ ότι κρυώνω, να μείνω κι εγώ πίσω. Την πλέωσα εγώ, Τσακαλέας, την έκανε τη στροφή. Να ενημερώσω λίγο ότι έχει ανεβάσει η Νίνα Βέρμπλουμ κάτι καφάσια. Οπότε όσοι μας ακούνε και είναι αυτής της κατηγορίας, ας στείλουν μηνύματα. Πάρε πατάτες νευροκοπίου. Μην παίρνεις ντομάτες από αυτό. Μετά τις στυλιστικές... Η κατηγορία αυτή που ξέρεις, μην ανεβάσει κάτι. Η Νίνα... Μετά τις τηλεγεστικές συμβουλές, Στέργιο. Ξέρεις, οι Σκανδιναβές είναι ικανές να ανεβάσουν κανένα δονητή στο Instagram. Τι λες, δεστό. Είναι ικανές. Τέλος πάντων, θα πάμε στο διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές μετά. Να πούμε λίγο ότι θα έχουμε, φαντάζομαι, σήμερα ενημέρωση για το τι έχει ο Βαρέλα. Θα είναι πλήγμα για την... Ήδη στον τύπο της Τανζανίας πανηγυρίζουν. Ναι, γιατί παίζει... Πράσινο κροτήρι, Τανζανία, μέσα έξω. Τανζανιανή. Τανζανία overdose είναι αυτό. Οπότε θα κάνει πέτρα την καρδιά του Βαρέλα, αν έχει κάτι. Αυτή είναι Τανζανιανή. Δεν θα σφίξει τα δόντια. Για να πάει στην Τανζανία. Εγώ ποντάρω όχι. Εγώ θα κάτσω εδώ. Θα κάτσω εδώ. Η μέση είναι και μυστήριο πράγμα, ναι. Θέλει σίγουρα φυσιοθεραπείες. Πάντως έφυγε, αποχώρησε, έπιανε τη μέση χθες το βράδυ. Ποια μέση, το σήκωσαν δύο. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα φύγουν, δεν ξέρω αν έχουν φύγει κιόλας, Πρίγιοβιτς, Τόσκα, Γουάρντα, Πασχαλάκης, Πέλκας, Καρέλης. Ο Γουάρντα αφού έχει κληθεί. Ναι. Αυτοί θα φύγουν, λέω. Πρίγιοβιτς, Τόσκα, Γουάρντα, Πασχαλάκης, Πέλκας, Καρέλης. Είναι και ο Λιμιός, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι. Και ο Σιαμπάνης και ο Λίρατζης. Ενδεκάδα πάω στο Χαϊλά από τώρα. Πασχαλάκης αναγκαστικά. Ναι. Μάτος. Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια. Κλείσαμε. Κάνιας Μαουρίτσιο, εδώ θα είναι τα παιδιά. Πέλκας. Ωραία. Πέλκας. Ζαμπά Καντουρί. Πέλκας δεν αλλάζει αυτό. Και Καρέλης. Α, Καρέλης. Καρέλης θα παίξει ο Χαϊλάου. Πρίγιοβιτς θα παίξει. Τι λες, ρε. Έλα να δούμε. Σου έχω παρασκήνιο. Θα κλαις από τα γέλια, αλλά δεν πρέπει να βρωμήσεις πουθενά. Εντάξει. Μπορείς. 100%. Μπορείς να βγάλεις το σκασμό και να μην πεις τίποτα. Εδώ δεν έχω πει αυτό που έγινε με το κινητό. Στη Λευκορωσία. Δεν το έχω πει. Α, θα μου το πει στο διάλειμμα. Τι έγινε με το κινητό. Συνέντευξη τύπου του. Α, το κατάλαβα, το ξέρω. Το κρατάω μέσα μου. Βλέπεις, άρα μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν το έκανα εγώ. Ούτε εγώ. Εντάξει, δεν σε είχα καλό να το κάνεις. Δεν ήμουν καν εκεί. Ναι, τέλος πάντων. Εγώ που ήμουν, δεν το έκανα εγώ. Ωραία. Θυμίζεις, δίνεις τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, δύο τσάντες σχολικές ΠΑΟΚ. Περιλαμβάνει πέρα από την τσάντα και φούτερ, κασετίνα, τετράδιο, μολύβια και όλα τα συναφή. Μεγάλη συμμετοχή για τις δύο τσάντες FM κενό. Τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν. FM ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 5
45-26. Έχετε ακόμα μία ώρα γεμάτη. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2. Δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα. Θα ανοίξουμε γραμμές, να σας ακούσουμε και να μας ακούσετε, να τα πούμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι στοίχημα.gr. Ποδοσφαιρική δράση ξεκίνησε για τα καλά σε όλο τον πλανήτη. Και το στοίχημα.gr κάνει το παιχνίδι σου καλύτερο. Μπορείτε να μπαίνετε, να επιλέγετε, να παίζετε και να κερδίζετε. Δύο τσάντες σχολικές ΠΑΟΚ. Μεγάλη συμμετοχή. Έχετε ακόμα 50 λεπτά. FM και NO τσάντα. Ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί με την τσάντα παίρνετε και ένα φούτερ, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, όλα από την μπουτίκ του Δικεφάλου και ένα εισιτήριο διαρκείας από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ FM. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Κλήρωση και για τα δύο λίγο πριν τις 2. Έχει Vietnam Live τώρα να παίξω ένα. Την Nam Dich αναμένα στην Κάντο. 1-0 να παίξω ανθρωπή, 6 φράγκα την. Είναι δυνατή η Κάντο. Αλλά η Nam Dich έχει φανέλα, έχει μέταλλο. Θα ανοίξουμε γραμμές, παιδιά. Αποφασίσαμε και διατάσσουμε. Θα ανοίξουμε γραμμές μέχρι τις και μισή. Να πείτε κι εσείς την άποψή σας για όλα όσα αυτά που γίνονται. Που γίνονται πράγματα και θάματα, εντάξει, δηλαδή πραγματικά πλέον είναι σαφές ότι οι Έλληνες διαιτητές έχουν στοχοποιήσει τον ΠΑΟΚ και ειδικά αυτοί Δυτικής και Ανατολικής Αττικής είναι όλοι ελεγχόμενοι από το γνωστό κύκλωμα του Παπούλη που κάνει ακόμα τα κουμάντα του και πουλάει το σύστημά του στην προσφυγική ομάδα. Είδες τον Απόλλωνα χθες που ήρθε με το πρώην πούλμαν της Μασέγ. Πολύ δυνατό. Και με το πρώην παιδικό. Του Άρη, που έλυνε και έδαινε. Ποιο ρε. Πέρασα παρατήρητος βέβαια, ο Γιάννης Κόντης. Εκεί ήτανε. Ναι. Δεν τον είδα τον Γιάνναρο. Πέρασα παρατήρητος. Μα πώς έγινε αυτό. Πριν το μάτς ήταν στη σέντρα για κανένα τρίλεπτο. Δεν το κατάλαβε κανείς μάλλον. Είχε και λίγο κόσμο και μετά κανονικά έφυγε. Και ένα παιδάκι είχε μαζί του, δεν ξέρω αν δικό του ή κάποιο ανεψάκι. Είπα αυτή τη στιγμή. Δικό του θα λογικά, για να έχει παιδάκι μαζί του. Κλήθηκε τώρα προσφάτως να συμμαζέψει την κατάσταση. Νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη του Απόλλωνα Σμύρνης. Του συμπαθέστατου του Απόλλωνα Σμύρνης. Που χθες ήταν καλός, εντάξει, παραδόξως καλός. Εγώ τον περίμενα χειρότερο. Έχει έναν το 8 του μου άρεσε ο Ιταλός. Ο Μπεντινέλη, πώς λέγονταν. Μπεντινέλη. Τομάς. Είχε άλλα τρία ονόματα. Καλά, ο Τόμας τον έλεγε σε όλο το παιχνίδι. Εννοείται. Αυτό είναι. Ο Τόμας που έλεγε. Δεν έλεγα, Μπεντινέλη έλεγα. Το έλεγε. Πιάσει κοροϊδό. Όχι, μ' άρεσε. Στο χαρτί είχε μόνο Μπεντινέλη. Τέλος πάντων, 2-3-10-2-87-8-8-8 το τηλεφωνικό κέντρο του Λίμπερο 100,4. Περιμένουμε γενικά στο ρεπορτάζ να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει ο Βαρέλα. Νομίζω ο Καντουρί θα είναι έτοιμος 100% μετά τη διακοπή. Έτσι πιστεύω. Πρέπει να έχει θλάσει και να μας το κρύψανε. Τι ρε. Συνέχισε. Δεν πρέπει να απαντήσω όταν σε ρωτάω κάτι. Δεν ξέρω αν έχει θλάσει. Ναι, ούτε εγώ ξέρω, απλά πολύ καιρό έμεινε έξω. Δεν το πρόλαβε μάλλον, πρέπει να έχει καμιά ψηλοδιατασούλα. Άλλες εκκρεμότητες έχουμε. Έχω ένα ερώτημα να σου θέσω. Τι? Από έναν φίλο ακροατή. Μου λέει: ρώτα το Σταύρο, σε παρακαλώ να μας πεις στον αέρα αν ειστημένη πριν και μετά το ΑΕΚ Ολυμπιακός επίθεση στο Δανό διαιτητή, που και τα πεντάχρονα το έβλεπα να έρχεται, αποσκοπεί σε επίθεση στον Θεοδωρίδη, στον Τριτσόνη ή γενικά στο θεσμό των ξένων διαιτητών. Για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, όταν δεν του πάει κάτι. Στοχοποιεί μια κατάσταση. Αυτή είναι η πρακτική του σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι δηλαδή. Αυτοί ζητούσαν όταν ζήτησε ο ΠΑΟ ξένου διαιτητέ, μετά πετάχτηκε και ο Ολυμπιακό ζήτησε ξένου διαιτητέ. Ωραία, ξαφνικά ο ξένο διαιτητή δεν ήταν κακό, τον είδα χθε. Καλά, υπάρχει μια διαρροή απλά από αυτό το βράδυ τον Ολυμπιακό ότι δεν είναι ευχαριστημένοι γενικότερα από την διαιτησία. Λοιπόν, πάμε στι γραμμέ. Α πάρουμε μια γραμμούλα. Καλησπέρα σα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Με ακούτε. Ναι. Καλημέρα από Γαλάτσια, από Αθήνα, Παοξής. Ωραία. Τι θέλετε να πούμε. Εμένα δεν μου άρεσε ο Παοξής. Χθες δεν είχε ούτε νεύρο. Είχε... Εντάξει, δικαιολογείται από τη μία γιατί είχε και ταξίδι. Ήταν και διπλός αγώνας με την Πάντε Μπορίσοφ και πριν που έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Δικαιολογείται μια κούραση, ναι. Okay. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Αυτό που είπαμε και εμείς, φίλε, ολόκληρη ανάλυση κάνουμε. Τώρα σας ακούσα. Δεν έχω ένα λεπτό που ακούω. Όχι, λέγαμε ότι ήταν αδύνατο για τον ΠΑΟΚ να έχει την ίδια ενέργεια που είχε στον Μπόρισοφ 48 ώρες πριν. Ότι υπάρχει διακοπή,
υπάρχει διακοπή, μπαίνεις μέσα και το τελειώνεις στον αγώνα. Εγώ πιστεύω έτσι πρέπει να κάνουν οι μεγάλες ομάδες. Σε 15-20 λεπτά πρέπει να έχεις βάλει 1-2 γκολ να εξασφαλίσεις το σκορ. Και μετά κάνεις συντήρηση δυνάμεων, εννοείται. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά, φίλε, δεν σου μπαίνουν τα γκολ. Όταν ειδικά δεν έχεις ατομική ενέργεια, είναι σε κακή μέρα όλοι σου οι μισοεπιθετικοί. Ναι, ο Βερίνια τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτό το κρίνο. Δεν είναι μόνο Βερίνια, ρε φίλε, γιατί ο Μάτος είναι καλά. Λίγο, ο Βερίνια δεν είναι καλά εδώ και 2 μήνες. Ούτε ο Μάτος είναι καλά. Ο Μάτος είναι, μπορεί να μην είναι καλά, να μην κάνει τις απελάσεις που, που το ξέρουμε, αλλά πίσω στην άμυνα είναι του 7. Mm. Δεν είναι του 5. Ο Βερίνια είναι κάτω του 5. Όχι, ο, και δηλαδή, ο Άντρε είναι σκασμένος και ο Μάτος είναι σκασμένος και ο Μπίσης βάλει τα σκασμένος. Και δεν του βγαίνει τίποτα. Τίποτα. Φίλε, όταν παίκτες με αυτή την τεχνική δεν μπορούν να ολοκληρώσουν... Καταρχήν να ξέρεις, δεν μιλάω με μπάθεια απέναντι στον Μπίνι, είναι το που λέμε. Εννοείται ρε, μιλάμε ρε. Δεν είναι, επειδή είμαι κάποιας ηλικίας και τον πρόλαβα να παίζει στον ΠΑΟ και τον θυμάμαι και φτιαχνόμουν τότε με τις πάσεις με τον Γκαρσία, είναι το που λέμε. Δεν μιλάω με κακία απέναντι του. Ναι, ρε, γιατί κανείς δεν μιλάει με κακία. Αλλά όταν ένας αθλητής βλέπεις ότι δεν βγαίνει, κράτα τον ερωφίλε έξω. Είναι σαν να θες να τον ξεφτυλίσεις με αυτό που κάνεις. Δεν είναι έτσι, μην υπερβάλλεις. Τον βάζεις το Βιερίνια. Δεν υπερβάλλω. Είναι 2 μήνες ντεφορμέ εντελώς. Έβαλε τον Τόσκα την Πέμπτη. Ναι, ξαναβάλει τον ρε φίλε. Ο Τόσκα είναι ξεκούρας. Δηλαδή έπαιξε την Πέμπτη. Δεν είναι. Όταν παίζεις με κλειστές άμυνες, ξέρεις ποιο είναι το λάθος, αυτό που δεν καταλαβαίνεις. Είναι ότι όσο κακός και να είναι ο Βιερίνια, ωραία, σε σχέση με τον Τόσκα δημιουργικά απέναντι σε κλειστή άμυνα, όσο χάλια δηλαδή, και να είναι, θα είναι πιο λειτουργικός. Την δημιουργία την περιμένεις από το αριστερό μπακ μόνο. Όχι βέβαια. Αλλά χθες τι έκανε ο Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο τι έκανε χθες. Έβαλε. Έκανε καμιά δημιουργία ο Βερίνια χθες. Εντάξει, ανέβηκε 4 φορές, απλά του βγήκαν τελικές πάσες. Εννοείται τι έκανε. Ναι, αυτό ακριβώς σου λέω. Ότι δεν είναι ντεφορμέ ο άνθρωπος. Άστον να ξεκουραστεί. Τώρα 15 μέρες θα έχει. Δεν παίρνουμε τη φανέλα στο σπίτι. Νομίζω. Άστον να ξεκουραστεί. Νομίζω σου εξήγησα γιατί μπήκε. Αυτός είναι ο λόγος που μπήκε. Εσύ μου έκανες μια εξήγηση δικιά σου δημοσιογραφική. Όχι ρε, και την πραγματική, γιατί τον έβαλε, σου λέω γιατί τον έβαλε. Μ' αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι. Χώρια από ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, μ' αρέσει να βλέπω και ποδόσφαιρο. Βλέπω ότι 2 μήνες και ο Βερίνια δεν πατάει στο κύπελλο. Πες τέτοιο καιρό πατούσε. Πέρσι ήρθε καταρχήν στη μέση σεζόν, δεν ήρθε από την αρχή. Ναι, απλά σου λέω ότι ούτε πέρσι τέτοια περίοδο ήταν καλά. Περιμένουμε να ανοίξει. Πέρσι που ήρθε δεν είχε παιχνίδια στη Γερμανία. Τέλος πάντων, εγώ σου λέω απλά ότι περιμένουμε όλα τα παιδιά να φρεσκαριστούν μετά διακοπή. Ναι, άστο να ξεκουραστεί, ρε φίλε. Ντε και καλά, δηλαδή πρέπει να τον βάζεις μέσα. Άστο να ξεκουραστεί, αφού είναι ντεφορμέ ο άνθρωπος. Διαφωνείς με τον προπονητή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Τον βάζει γιατί όσο κακός και να είναι, δημιουργικά του δώσει. Ναι. Μην κοιτάς μόνο τις σέντρες. Αλλαγές παιχνιδιού, ιστορίες, πάσεις. Γιατί στην άμυνα ήταν καλός ο Βρίνια, χθες. Δεν είχε κανένα ταλκά ιδιαίτερο. Με τον Απόλλωνα που είναι τελευταίος. Αυτό λέω. Γιατί να βάλει αμυντικογενή μπακ με τον Απόλλωνα. Αυτό σου λέω. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Bye. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Αγανάκτηση. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, καλησπέρα Σταύρο, σε Τριβανίσκου σου. Έλα, σε Τριβανίσκου. Τι κάνεις. Τι κάνεις, παλικάρι. Καλά, ήρεμα. Λοιπόν, κερδίζουμε, γκρινιάζουμε. Πού και να χάσουμε, τι θα γίνει, ρε. Γιατί, Σταύρο, σύνδεσαι με την αποστολή πέρα. Ναι. Δεν μου λες, γιατί δεν τους λες ότι η ομάδα... Πόσα χιλιόμετρα έκανε για να πάει στη βάση της και έκανε προπόνηση την άλλη μέρα Παρασκευή. Ήρθε την Παρασκευή το απόγευμα με μια μέρα προπόνηση το Σάββατο. Και την Κυριακή την έχει άλλο στη μέρος ο εντολοδόχος να βάλει το πούλμαν πίσω για να μας κόψει βαθμό. Ο Βιρίνη αυτή. Από τα μέσα Ιουλίου παίζει όλη η ομάδα, έχει σκάσει. Ποιο θα βάλει άλλον εκεί πέρα. Θα βάλει τον Τόσκα μπροστά. Να σου πω, τα εξηγήσαμε τώρα, ρε φίλε. Όποιος θέλει να καταλάβει. Τα εξηγήσαμε, αλλά απλά, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, Σταύρο μου. Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε. Εσύ κάνεις τέτοια ωραία ανάλυση. Και εγώ σε καταλαβαίνω. Όχι μόνο εγώ, και οι περισσότεροι σε καταλαβαίνουν. Και όλοι το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε όλοι.
ότι ο Τόσκα είναι καθαρό αριστερό μπακ. Δεν μπακάβ. Ο Τόσκα είναι για πιο σκληρά παιχνίδια, ρε. Για πιο... Αυτό δεν βλέπω. Μπορεί να βγει μπροστά ο Τόσκα. Αυτό το έβαλε μπροστά για να ανοίξει αυτή το πούλμα που βάλα αυτή σε διπλή ζώνη πίσω. Εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι τι να κάνουν, να βγαίνουν μπροστά τώρα. Εντάξει, μην κατηγορούμε και αυτούς επειδή είναι αμυντικογενής ομάδα. Τι να κάνει στην Τούμπα. Δεν φταίνε αυτοί. Εμείς έπρεπε να βρούμε τρόπο να ανοίξουμε την άμυνα. Εγώ έτσι, θέλω να σταθώ και να κλείσουμε για να μην κρατάω τη γραμμή. Από τη στιγμή που κέρδισε η ομάδα τώρα, το τι κάνει με το Βιερίνια ο προπονητής και το τι θα κάνει μετά δύο εβδομάδες, θα το δούμε. Αν σταματήσουμε από το πρωί όλο γκρίνια ακούμε με το Βιερίνια, γιατί δεν βάζει τον Ουάρτα, γιατί δεν βάζει. Θα σταματήσει να πίνει ο Ουάρτα για να παίξει μπάλα. Δεν πίνει ο Ουάρτα. Αυτά είχα να πω. Bye. Άντε, καλή συνέχεια. Bye. Δεν τον έχω δει να πίνει ποτέ. Ποτέ πραγματικά όμως δεν πρέπει να έχει ακουμπήσει αλκοόλ στη ζωή του. Καλά, ναι, το ότι βγαίνει λίγο παραπάνω δεν σημαίνει ότι πίνει κιόλας. Ναι, δεν είναι σαν και εμάς που αν πιούμε, έχουμε υπογράψει σύμβαση με τον διάβολο να πιούμε 15 ποτά, αλλιώς είναι αποτυχία να γυρίσουμε σπίτι. Δεν είναι τέτοιος. Ναι, και το θέμα με τον Ουάρτα δεν νομίζω ότι είναι ότι βγαίνει. Είναι η συμπεριφορά του. Είναι ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει το στάτους της καριέρας του και δεν λειτουργεί βάση των κανόνων που υπάρχουν σε μια τέτοια ομάδα. Μέρα παραμέρα Σταύρο βγαίνουν συνομιλίες σου στο διαδίκτυο τώρα, εντάξει. Είναι θέμα συμπεριφοράς, δεν είναι ότι βγαίνει ή κάτι τέτοιο. Ας βγει και όλη μέρα. Μπορείς αλλά να είναι σωστή συμπεριφορά. Μπορείς να το πάρω από την Nokia 3310. Κοίταξε, τηλέφωνο παίρνεις, μήνυμα στέλνεις, SMS, όχι Instagram και αυτά. Ναι. Έχει και το φιδάκι. Φιδάκι. Να μας χαλαρώνεις, ναι. Και κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα Instagram, Facebook και αυτά. Θα είναι σωτηρία, πιστεύω. Αυτή είναι η λύση, πιστεύεις, το 33-10. Ναι, ξεκάθαρα. Αλλά να το πάρουν και το laptop και τάμπλετ, τι εκείνο έχει. Εκείνο εκεί που μας κοροϊδεύει ο τέτοιος, ο Redknapp στην συνέντευξη τύπου, τι ήτανε. Τέτοιο, ναι. Ναι, Στέργιο ισχύει. Η επιτομή του αθάνατου κινητού, εντάξει. Δεν τελειώνει η μπαταρία ποτέ. 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 Δηλαδή, αν είχες χάσει το φορτιστή σου για 10 μέρες, είχες κινητό κανονικά. Φοβερά κινητά. Δεν ξέρω. Χωρίς πολλά. Αυτά χρησιμοποιούν πράκτορες και τέτοια, επειδή δεν ανοιχνεύονται. Ναι, όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Ιβάν Σαββίδης έχει ένα... Εντάξει, έχει τέτοιο, προφανώς. Έχει ένα... Εννοείται ότι ο Ιβάν τι που να τα βρει. Ένα αλκατέλ έχει. Αλκατέλ. Τι είναι εσύ εκείνο. Το είχαμε δει, ρε, που τι ήτανε. Δεν θυμάμαι τι τέτοιο, για να μην το παρακολουθούν, ρε. Είναι πολύ περίεργο. Χρυσό, ολόχρυσο. Ένα νόφια ολόχρυσο που κάνει. Μπορεί να μην είναι smartphone, αλλά είναι cash phone. Είναι πιο ακριβό από το smartphone. Ναι. Λογικά. Όχι, τέτοια έχουν. Και όσοι έχουν, είναι σε αυτό το επίπεδο και πας να μπεις στο γραφείο τους, ωραία, για να μιλήσεις μαζί τους. Πηγαίνει ένα καλάθι. Ένα καλαθάκι, αφήνεις το κινητό σου και το κρατάει η γραμματέας. Έτσι θα το πασάρουμε στον Ουάρτα. Να μην είναι η γυναίκα σου. Δηλαδή, το παραδίδεις. Και ο Ιβάν Σαββίδης αφήνει και το δικό του να συνημερώσει. Δηλαδή δεν το αφήνεις μόνο εσύ. Πήγε στο γραφείο. Όχι εγώ. Άλλος. Ποιος πήγε. Δεν μπορώ να σου πω. Ένας σύλλογος ποντίων Ανατολικής Θράκης. Θα σου πω στο διάλειμμα. Ποιος πήγε. Αλλά άφησε το κινητό και άφησε και ο Ιβάν Σαββίδης το δικό του. Για να μην νιώθει μοναξιά, ρε. Είναι καθαρά. Συνομία, ρε φίλε. Είναι δίκαιος ο πρόεδρος. Έτσι θα υπάρχει μια φημολογία, εγώ δεν θα κάτσω να πω τώρα ότι είναι έτσι. Υπάρχει μια φημολογία ότι κάποια από τα κουτιά που χρησιμοποιούσαν ή τη ΣΕΙΠ για να παρακολουθούν συνομιλίες βρέθηκαν σε χέρια ιδιωτών οι οποίοι παρακολουθούν τους πάντες. Δηλαδή έχει ένα η αστυνομία το κουτί. Ναι. Ωραία, το οποίο πιάνει και Viber. Μην νομίζεις δεν πιάνει Viber. Πιάνει Viber. Πιάνει Viber, ε? Ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχουν τα άλλα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά, ξυπνάτε. Ωραία. Ναι. Κάποια όμως πήγαν σε ιδιώτες. Έχουν και ένα ιδιώτης έχει ένα. Ένας άλλος ιδιώτης έχει άλλο. Εντάξει. Ένας άλλος, δηλαδή 5-6 είναι. Έγινε μοιρασιά. Λες εσύ καλησπέρα έτσι, τσουπ, ακούγεσαι. Δηλαδή εσύ, πώς μιλούσαμε στο στρατό από Σκοπιά, έχεις πάρει ποτέ από Σκοπιά τηλέφωνο. Είχατε τηλέφωνο στο τεχνικό. Ναι. Έπαιρνες από το τέτοιο, από τη Σκοπιά, να μιλήσεις στην κόμενα που ήταν Θεσσαλονίκη. Ωραία, τότε. Λες, στο πύλιο εγώ, σε συνδέει, φεύγει το τηλέφωνο σου, πάει στο κέντρο του πυλίου. Σκληρό σύνορο. Ναι. Το πύλιο. Συνέχισε. Παραμεθόριος.
Εντάξει, έβλεπα την Τουρκία όταν δεν είχε σύννεφα. Έβγαινε το πύλιο, πήγαινε στη Λάρισα, από τη Λάρισα στην 110, όχι στην, στο Χορτιάτι εδώ, και από το Χορτιάτι κατέληγε στην Κόμενα. Δηλαδή, αν λέγαμε τίποτα ψαγμένο, μπορεί να κάνει 32 έτσι. Αν την έβαζε να πει κανένα ποίημα, κανένα Snoop Dogg Dogg, σαν το γνωστό, ωραία, θα είχαμε άλλα στα ελληνικά στρατά. Ναι, αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα, να έχετε το νου σας. Εγώ καμιά φορά μιλάω για να μιλήσω σε αυτούς που παρακολουθούν. Καταλαβαίνεις, δηλαδή λέω κάτι. Χρόνια πριν, βέβαια, ναι. Ναι. Εσύ είσαι ψαγμένος, ρε Σταύρο. Ναι. Ναι, δηλαδή αφήνεις ένα υπονοούμενο. Συγχαρητήρια. Όταν λέει κάποιος δικός μου καμιά χοντράδα, λέω πες και να γεια στα παιδιά. Γι' αυτό να ξέρετε, παιδιά, δεν μιλάμε στο τηλέφωνο, δεν μιλάμε στο Viber γιατί δεν το πιάνει, υπάρχουν και άλλα προγράμματα. Όπως παραδείγματος χάρη το εξαιρετικό Telegram. Telegram, δουλεύει Telegram. Telegram, φίλε. Δεν έχεις Telegram. Όχι. Είσαι μα. Πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω. Δεν έχεις ανεβάσει το Telegram. Τώρα στο διάλειμμα. Ναι. Από πότε υπάρχει αυτό? Το Telegram, παιδιά, είναι ένα chat που φημολογείται. Το έκανε ο ίδιος ο Ιβάλ για αυτόν τον λόγο. Ωραία. Θα στηρίξουμε Telegram λοιπόν από εδώ και πέρα. Telegram. Κοιτάξτε τι τέτοια έχει. Πώς λέγεται, Images. Ποια? Ναι. Δεν έχεις δει τι έχει αυτό? Όχι, δεν ήξερα ότι υπάρχει. Πρώτα απ' όλα έχει τα images πόντι. Όποιος δεν έχει. Εντάξει. Επίσης έχει τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά το κυριότερο έχει τον μεγαλομέτοχο. Τι λες ρε. Δεν έχετε Telegram. Δεν ήξερα ότι πήγε. Είστε ζώα, παραιτηθείτε. Στο επόμενο δίλεπτο τουλάχιστον. Εντάξει, παραιτηθείτε. Δεν υπάρχει νόμο στη δίπλα μου. Βάλε λίγο ημότητα. Δεν έχει Wild, είναι το πεσινό ρόστερ. Δεν έχει ανανεωθεί. Δεν έχει ανανεωθεί, ρε Σταύρο. Ωραία. Έχει βέβαια. Έχει Βαρέλα. Κολίνα. Darth Vader. Κανονικά. Μάλιστα. Μέση. Δεν είμαστε Μέση, είμαστε Κριστιανό. Τα ποντιακά δεν τα έχετε δει? Όχι. Καλά, έχει και το Super Pondio. Εδώ με Μπέρτα. Εντάξει. Και βέβαια, τα γνωστά γνωμικά, πόντος ή θάνατος. Πόντος ή θάνατος. Απλά και κατανοητά. Ωραία. Τελευταίο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Να είμαστε. Να αποθεώσουμε Σταύρο Κόλκα. Εντάξει, πραγματικά, όποιος δεν έχει κατεβάσει Telegram. Έχουμε δύο γραμμές. Σε δύο λεπτά. Θα έχουμε μοσκοφίτη σε δύο λεπτά. Ναι. Όποιος δεν έχει κατεβάσει Telegram πρέπει να το κατεβάσει τώρα. Ξεκάθαρα. Πρέπει να το κατεβάσει τώρα. Παιδιά, πραγματικά. Πώς δεν είχατε πέσει σε κουβέντα γι' αυτό ποτέ? Keep calm, NGO πόντος. Η αγαπημένη εφαρμογή της αγάπη, Γαβριλίδου, όπως σήμερα. Ναι, κανονικά. Δεν την αγαπάω, αλήθεια. Θα μοιραστεί και σε όλο το ζωή. Ο Μπίσες Βαρ δεν είναι εκπληκτικός. Ναι. Το πρίγιο τον είδε, το πρίγιο. Καλά. Εγώ να είδα, εγώ έχω μελετήσει. Ο καλύτερος είναι ο Ιβάν. Εγώ να έχω, γιατί ο Σούπερ Πόντιος είναι ο Ιβάν. Τι λες τώρα, μιλάμε για εφαρμογή η οποία θα πρέπει να τιμάται σε ειδικές τελετές και τα λοιπά. Και εδώ δεν μας πιάνουνε. Γιώργη δεν βλέπω. Δεν βλέπω, δεν έχει βάλει Γιώργη. Είναι σκάνδαλο. Αυτό θα πρέπει να υπάρχει και Γιώργης. Φυσικά. Ο Παόλο Κομίγκης. Τι δουλειά έχει εδώ μέσα. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω πραγματικά. Κάτσε θα σου πω εγώ ποιος είναι. Σε κάθαρα Παόλο Κομίγκης. Αυτός εδώ. Μήπως είναι ο Χατσαΐας. Χατζησαΐας είναι. Χατζησαΐας είναι. Δεν μοιάζει, δεν είναι πετυχημένο αυτό. Δεν τον πέτυχε. Για μένα είναι ο Παόλο Κομίγκης. Λουτσέσκου έχουμε. Αν πας ο Λουτσέσκου. Όχι, όχι. Όχι. Σίγουρα. Τέλος πάντων, επειδή ο κόσμος δεν έχει εικόνα και είναι κρυβιστικό. Κατεβάστε το Telegram, σας παρακαλώ. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, αλλά πρέπει να σου στείλει κάποιος αυτά τα εικονίδια. Ναι. Για να τα αποθηκεύσεις, να κάνεις κλικ πάνω. Όταν ανακαλύφθηκε αυτή η εφαρμογή, μεταξύ γνωστών στελεχών διαφόρων εταιριών. Ωραία. Έγινε σφαγή και ποδοσφαιριστών. Αυτό βλέπω τώρα. Βλέπω και... τι επαφές έχουν Telegram και καταλαβαίνω λίγο. Καταλαβαίνεις τι ναι, γίνει ναι, ναι. Την ώρα. Έχει γίνει το κλάμα. Δηλαδή μπορεί να μην δουλεύαμε δύο μέρες μόνο και μόνο. Δηλαδή ναι. Να προσπαθούμε να μιλάμε μεταξύ μας και να πετάγεται ένα Super Pondios εκεί. Τσουπ, τέλος η δουλειά. Α, και ένας πρώην ποδοσφαιριστής μας το έχει. Ποιος? Ο Ράτς.
Ενημερωμένο. Ο Ράτσι, πώς υπέγραψε. Δουλεύει το Πολιακό. Πέταξε τρία. Τρία σπίτια. Οπότε ζει. Όπως γίνεται πρόσφατα με αυτόν τον Ρώσο που κέρδισε τον. Ναι, το χθεσινό. Πόσοι πήραν θέση. Κοίταξε, πήρε θέση ο Ελ Καντουρί. Πρώτο. Και ο Χατζηρίδης πήρε θέση. Ναι. Να πει την άποψή του. Ναι. Λοιπόν, πριν πάμε στον Νίκο, έχετε ακόμα ένα τεταρτάκι για τις δύο τσάντες ΠΑΟΚ με φούντερ, κασετίνα, τετράδιο, μολύβι και όλα σχετικά. FM κενό τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526 και ένα διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Και πάμε να μιλήσουμε με τον Νίκο Μοσκοβίτη για να μας πει για την πολύ ωραία ομάδα του ΠΑΟΚ, παρότι είχε απουσίες πολύ σημαντικές και το χάτσε σε μια εκτυφλωτικά κακή μέρα. Κατάφερε να κερδίσει με περίσσια άνεση το Ρέθυμνο, το οποίο ναι, μεν μαζεύτηκε τελευταία, αλλά είχε αρκετή ποιότητα. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Όλα καλά. Όλα καλά. Πάντως, Σταύρε, συμφωνώ για το θέμα του Telegram, να ξέρεις, δηλαδή είναι πολύ πίσω και οι δύο. Και άντε ο Στέργιος, οκ, άντε. Αλλά και άλλοι από δίπλα είναι δυνατόν. Πώς το έκανα αυτό. Πώς γίνεται να μην το είχαμε, να μην το έχουμε όλοι αυτό. Υποτίθεται ότι είναι το καλύτερα κρυπτογραφημένη τέλος πάντων εφαρμογή από όλες αυτές που κυκλοφορούν. Ναι. Πολύ γιατί προστά. Λέγεται ότι έχει γίνει από Ρώσους. Έτσι λέγεται, δεν ξέρω. Λέγεται. Και το ότι υπάρχουν ποδιακά εικονίδια είναι καθαρά συμπτωματικό. Και τα συγκεκριμένα εικονίδια, α πούμε, ο Ιβάν Σαμίδης. Δεν είδαμε κι άλλο. Δεν είχε Μουζενίδη. Τι γίνεται, Νίκο. Η ομάδα, Νίκο, είναι καθοδόν, ε. Ναι, η ομάδα ξεκίνησε νωρίς το πρωί αρχικά για Αθήνα και μετά από εκεί για Βενετία. Τι Θεσσαλονίκη ή Μιλάνο. Νομίζω ότι δεν ξέρω, με τις μέρες είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Το πιο βολικό ήταν αυτό πάντως. Ναι. Το και από εκεί Αθήνα, Μιλάνο, Βενετία. Όχι, νομίζω κατευθείαν Βενετία, αν δεν κάνω λάθος. Α, έχει πτήσει, να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Το παιχνίδι του Σαββάτου ανοίγει στο παρελθόν. Σίγουρα ήταν η πρώτη νίκη για το πρωτάθλημα, που φυσικά και είχε τη σημασία της. Και νομίζω ότι εν πολλής αυτό το οποίο είχε πει και ο Ηλίας Παθεοδόρου σε εκείνη τη Media Day, ότι στα πρώτα μάτς μπορεί για τον ΠΑΟΚ να του αρκεί απλά η ποιότητά του, νομίζω ότι φάνηκε και με τον Πανιόνιο και στο παιχνίδι με το Ρέθυμνο. Δηλαδή τα επίπεδα ομαδικά λειτουργία του δεν ήταν πολύ υψηλά, αλλά αυτό νομίζω ότι ως ένα σημείο. Κοίτα, στο πρώτο εμπίγωνο έπαιξε επίθεση. Στο δεύτερο έπαιξε άμυνα, στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο δεύτερο έπαιξε άμυνα, μετά βρήκε ισορροπία. Ναι. Κοίτα, αυτό το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά από τα πρώτα παιχνίδια, από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, έχει φανεί και από τα φιλικά, ότι δηλαδή ας πούμε η ομάδα στα δύο πρώτα μας δεν έχει τον γκος, αλλά δεν φαίνεται να της λείπει. Βέβαια σε αυτό έχει να κάνει και με το ποιον αντιμετωπίζεις, έτσι. Και ο Πανιώνιος και το Ρέθυμνο είναι ομάδες που νομίζω ότι ένας πλήρης ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο υψηλού επίπεδο ομάδα από αυτές. Τώρα σε αυτά τα μάτια με τη Βενέτσια αύριο ή με την ΑΕΚ το Σάββατο, θα δούμε αν εκεί θα είναι ο γκος, μπορεί να λείψει περισσότερο Αμερικανός, αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με την ποιότητα στο ρόστερ, με το βάθος που υπάρχει, νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα στα δύο πρώτα παιχνίδια. Και με τον Πανιόνιο και με το Ρέθυμνο. Με το Ρέθυμνο φάνηκε και λίγο περισσότερο, νομίζω, γιατί ήταν πιο συγκεντρωμένος ο ΠΑΟΚ, ήταν πιο καλή εικόνα του από το μάτς του Κυπέλλου. Με την ΑΕΚ πρωτάθλημα ή Κύπελλο παίζουμε. Με την ΑΕΚ τώρα είναι πρωτάθλημα, το Σάββατο το απόγευμα. Δεύτερη αγωνιστική στο ΆΚΑ. Ναι. Το Κύπελλο είναι αρχές Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Μέσα από το Κύριακο 3 με 4 Νοεμβρίου θα είναι το παιχνίδι. Άρα στο παιχνίδι που κρίνει θεσμό, ο Γκος θα παίζει. Είναι πιθανό να παίξει το παιχνίδι του Σαββάτου. Δηλαδή θα κάνει μια προσπάθεια πέμπτη Παρασκευή για να μπει. Γιατί η πορεία της αποθεραπείας του είναι αρκετά καλή. Ναι. Θα φανεί όμως, οκ, εντάξει. Εντάξει, τώρα το παιχνίδι που έχει αύριο το βράδυ είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Εξήγησε μου και κάτι ομάδα... άλλο, φίλε, για να κλείσουμε εντελώς. Ο Πόπ δεν έπαιξε. Για ποιον λόγο. Ο Πόου που είχε ένα θέμα που χρειάστηκε και μία μικροεπέμβαση. Χρειάστηκε ή δεν ρώτησε και την έκανε. Άλλη κουβέντα αυτή. Η ουσία είναι ότι την έκανε. Τη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά, το απόγευμα. Έκανε μία μικροεπέμβαση για μία φλεγμονή στη μασκάλη.
Την Τρίτη και την Τετάρτη δεν προπονήθηκε. Την Πέμπτη έκανε μια προπόνηση. Δεν ήταν έτοιμο. Την Παρασκευή μόνο έκανε μια προπόνηση. Δεν ήταν καλά. Δεν μπορεί να κλείσει το δηλαδή χέρι. Για να αγωνιστεί το Σάββατο. Ναι, ναι, και δεν μπορούσε να. Και ήταν μέσα στην αποστολή, αλλά δεν έπαιξε. Ό,τι και αν είναι μια επέμβαση, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή, είτε είναι 5 λεπτά, είτε είναι μια ώρα, χρειάζεται ένα διάστημα αποκατάσταση. Mm. Και στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται ένα διάστημα αποκατάσταση για τον Πο, που είναι κανονικά στην αποστολή. Πιθανολογώ ότι θα είναι διαθέσιμος αύριο στο παιχνίδι με τη Βενέτσια. Οπότε, πηγαίνοντας αυτό το μάτς, εντάξει, η Ιταλία είναι μια ομάδα που κάθε χρόνο έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημά τους. Οκ, δεν είναι η Αρμάνη, που έχει και τα πάρα πολλά χρήματα και είναι το μεγάλο φοβορή κάθε σεζόν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα η οποία σχεδόν πάντα είναι στην τετράδα. Πρόπερσι είχε πάρει το πρωτάθλημα και φέτος έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ για να διεκδικήσει όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Δηλαδή να διεκδικήσει την παρουσία τους στους τελικούς. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εικόνα από τη Βενέτσια. Χθες έπαιξε το παιχνίδι με την Τωρίνο, επίσης μια ομάδα πολύ δυνατή, την κέρδισε στην παράταση εντός έδρας. Το γεγονός ότι η Βενέτσια έπαιξε Κυριακή απόγευμα και ένα παιχνίδι με παράταση μπορεί και να την επηρεάσει, μπορεί και όχι. Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί μεσολαβεί ένα 48ωρο για το επόμενο παιχνίδι. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι ξεκινώντας το πρωτάθλημα, ναι μεν, δεν είναι στα επίπεδα που θα ήθελε ο προπονητής του αγωνιστικά, αλλά οι δύο νίκες σίγουρα του δίνουν αυτοπεποίθηση, και από τη στιγμή που έχει τις επιλογές, έχει ένα ρόστερ γεμάτο, από τη στιγμή που θα έχει τη συγκέντρωση σε υψηλά επίπεδα σε ένα τέτοιο μάτσο, όπως είναι το αυριανό, αν ελέγξει το ρυθμό, φυσικά και μπορεί να διεκδικήσει κάτι στη Βενετία. Αν όχι, διαρκώς θα κυνηγάει μια ομάδα που και το ρυθμό μπορεί να ανεβάσει πολύ ψηλά και ποιότητα έχει. Νίκο, πώς είναι σαν έδρα της Βενέτσια, έχει κόσμο? Χαπάκιδες, ιστορίες, την πίνουν. Μάτα, ρε, σταμάτα. Τέργιο, είναι μια κανονική μπασκετική έδρα, φίλε, αυτή που δεν είναι το παλατάκι. Μάλιστα. Είναι μια κανονική μπασκετική έδρα, δεν έχει καμιά. Συμπαθητικό ήταν το παλατάκι με το Ρέθυμνο. Συμπαθητικό. Ναι, ρε, φίλε, αλλά αυτή η εικόνα δηλαδή είναι κουραστική πλέον. Δηλαδή δεν γίνεται το ΠΑΟΚ μόνιμα να παίζει σε ένα άδειο γήπεδο. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Ωραία. Έχω καταλάβει ότι μάλλον δεν θα αλλάξει ποτέ. Ή θα αλλάξει μόνο αν κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, παίξει έναν τελικό εκεί ή διεκδικήσει, ξέρω εγώ, πράγματα. Αλλά ας πούμε τώρα θα παίξει τρίτο πάγκο με τη Βενέτσια σε μια έδρα κανονική. Με κόσμο. Εντάξει, δεν θα είναι καμιά καυτή ατμόσφαιρα που δεν θα έχει ξαναζήσει. Αλλά σίγουρα θα είναι μια κανονική μπασκετική έδρα. Δεν τους βλέπω αυτούς. Που δεν είναι το παλατάκι στα περισσότερα παιχνίδια. Δεν τους βλέπω. 10 πόντους τουλάχιστον το κεφάλι, θα τους δείξουμε αυτούς. Ποια Βενέτσια. Είναι λίγο καλή. Είναι λίγο καλή. Ο Χάτσερ λίγο, φίλε. Τι έπαθε ο Χάτσερ, τι έχει? Ο Χάτσερ, φίλε, έχει, επί ένα μήνα έχει επιβαρυνθεί με συνεχόμενες προπονήσεις, παιχνίδια, φιλικά και όλα αυτά. Και τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν του βγαίνει λίγο. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι. Φαίνεται και από την τεχνική του, στην τρίπλα και από την τεχνική στα σουτ. Φαίνεται ότι είναι πιασμένος. Ναι, είναι αρκετά επιβαρημένος. Mm. Είναι αρκετά επιβαρημένος και είναι όχι φυσιολογικό, αλλά όταν τη μια λείπει ο Γκος, την άλλη λείπει ο Τζόουνς, διαρκώς σε μια κατάσταση, λείπει ο Αθηναίος τόσο καιρό. Οπότε όλο το βάρος το έχει τραβήξει ο Χάτσερ, που ναι μεν το κορμί του είναι πάρα πολύ καλό, αλλά είναι και 34 χρονών, έτσι. Δεν είναι 22. Φίλε, το rotation μας στο Σταγκάρι είναι εξαιρετικό. Συμφωνώ, δηλαδή, όταν θα είναι πλήρης θα είναι πολύ καλά. Ακόμη και ο Παπαντονίου τώρα που ήρθε, που δεν έχει, βγάζει μια ξυνήλα. Αν και μου έχουν πει ότι είναι πολύ καλό παιδί. Εντάξει. Ξυνήλα, και επειδή είναι κοινωνικόμενος Ιωάννας, άρα στηρίζουμε τις φίλες μας και τις επιλογές. Σύντροφος. Τι σύντροφος, παντρεύτηκα. Έτσι λέγεται, σύντροφος λέγεται, όχι οικόμενος. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Συγγνώμη, αγάπη. Δεν το είχα. Δεν είχα εικόνα. Λοιπόν. Αν με ακούσει ποτέ να πω σύντροφος, πυροβόλησέ με. Εντάξει. Ναι. Και στηρίζουμε τις φίλες μας, λοιπόν. Έχει χρησιμότητα στο ρόστερ. Έχει. Νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμος ο Παπαντονίου σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έρχονται, με Βενέτσια και ΑΕΚ. Γιατί σε αυτά τα μάτια που θέλει να βγάλει περισσότερη ενέργεια λίγο και στην άμυνά του στην περιφέρεια, αυτά τα έχει. Okay. Το κομμάτι της ποιότητας επιθετικά μπορεί να δώσουν άλλοι. Δεν θέλω ποιότητα από αυτό. Στην καλή του μέρα. Να κουράσει τώρα τα κάρτα του νέου. Ακριβώς. Το Αντωνίο θες ενέργεια στην άμυνα, πίεση και συγκέντρωση. Ναι, φίλε, γιατί αυτό το πράγμα το κάνει μόνο ο Κόνιαρης. Θα σκαγε. Δεν γινόταν να το κάνει. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Τώρα βέβαια, κοίταξε, αν γυρίσει ο Γκος και είναι όλοι υγιείς,
Εντάξει, το κομμάτι του Βαβεντονίου θα ξαναμπεί σε μια σκέψη. Έτσι. Η συμφωνία είναι μέχρι εκεί, 4 Νοεμβρίου. Μπα, εγώ πιστεύω θα το κρατήσουμε. Να ξέρει. Εντάξει, επίπεδο βάθου νομίζω ότι είναι χρήσιμο παίκτη. Γενικά τέτοιοι παίκτε που, πώ να σου πω, έχουν συγκεκριμένου ρόλου χρειάζονται. Ναι. Δηλαδή, ο Γκάρετ, ας πούμε, μπορεί να μην είναι ένας ψηλός που έχει καμιά τρομερή ποιότητα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Εννοείται. Γιατί είναι πολύ καλός στο κομμάτι της άμυνας, του rebound, στο να τελειώσει τις φάσεις που κοντά στο καλάθι. Παίζει πάνω είναι παίκτης που δεν είχες. Ακριβώς. Και ο Παπαντονίου είναι, είναι κάτι ανάλογο στην περιφέρεια, πιστεύω. Και επειδή μιλήσαμε για το αφρικανικό που λένε από την μπασκετομάνα Αγγόλα, γιατί κακά τα ψέματα η Αγγόλα είναι η πιο μπασκετική χώρα της Αφρικής, για όσους δεν ξέρουν από ιστορία αφρικανικού μπάσκετ. Γεγονός. Μαζί με την Νιγηρία. Όχι, την Νιγηρία δεν τη βλέπει η Αγγόλα. Άστο. Εντάξει, η Νιγηρία είναι σε υψηλό επίπεδο. Για Αφρική. Ναι, σου λέω παραδοσιακά όμως. Mm-hmm. Παραδοσιακά είναι η Αγγόλα. Πες μας και για αυτό το που λένε, να κλείσουμε μία και καλή. Είναι και αυτό ένα, είναι και αυτός ένας παίκτης μέσα στα διάφορα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Μορέιρα στο παιχνίδι με το Ρέθιμνο είχε να αντιμετωπίσει δύο ψηλούς ίδιων χαρακτηριστικών με αυτόν, δηλαδή τον Κλάντον και τον Γλυναδάκη. Ωραία, και έβαλε 16 πόντους και πήρε 14 rebound. Μπορεί σε άλλα παιχνίδια να μην ταιριάζει. Ναι. Ναι, γιατί ο αντίπαλος μπορεί να έχει ένα ψηλό σαν τον Γκάρετ. Έχει τον Γκάρετ. Έχει τρομερή επαφή με τον καλάθι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να του λείπουν διάφορα άλλα πράγματα. Επίσης, δεν είναι rebounder εξαιρετικός, γιατί ξέρω εγώ πηδάει πολύ ψηλά, είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι καλός στο κομμάτι ειδικά του θετικού rebound, γιατί έχει, ξέρει να παίρνει τη θέση και με το κορμί του βοηθάει αυτό το πράγμα, το να πάρει το rebound. Έτσι, μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια στα οποία ο Μορέιρα δεν θα είναι λειτουργικός. Μπορεί να υπάρχουν παιχνίδια στα οποία δεν θα ταιριάζει με τον αντίπαλο. Αλλά σε τέτοια μάτια. Στον αθλητισμό, Νίκο μου, πρέπει να κλείσουμε γιατί να σε κόψουμε λίγο με μαχαίρι, γιατί με το φυτικό και κάνω ό,τι θέλω. Ναι, εντάξει, μπορείς να πάρεις την ανάσα σου, να δεις τι γίνεται με το σαϊτάκι μας. Ωραία, και. Βλέπω λίγο, υπολειτουργούμε λίγο σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Εσύ υπολειτουργούμε, δεν χαραμπαίνουμε. Όχι, όχι, λίγο τεχνικά ζητήματα βλέπω να δημιουργούνται, αλλά εντάξει, ξέρω. Δεν δημιουργούνται, σου λέω, μπήκα κανονικά. Πάμε παρακάτω. Το ξέρω και εγώ μπήκα τώρα. Να είσαι καλά, φιλιά. Καλό μεσημέρι. Να υπενθυμίσουμε ότι 2 παρα 8 πρώτα λεπτά ο Σιμιτσόγλου δεν ήρθε στην Ελλάδα για να καλέσει τον Φορτούνη. Σε αντίθεση με το τι έκανε με τον προπονητή μας, ο οποίος είπε απλά την άποψή του. Και στη χώρα αυτή, όταν λες την άποψή σου, επειδή ανακαλύψαμε τη δημοκρατία, είπαμε να την ισοπεδώσουμε. Ωραία. Πάμε, Ραφαήλ. Ράφα. Καλό μεσημέρι. Ράφα, πού είσαι, ρε φίλε, πού από ένας από τον άλλον, έτσι να γίνεται παιχνίδι. Για λέγε. 8 η ώρα ξεκινάει. 8 η ώρα, κάτσε. Ακόμα και πέρα 5 είναι. Δεν βγήκαμε να μας πεις τον επόμενο τόνο θα είναι. Λοιπόν, στις 8 ξεκινάει η Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ φέτος, πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση απέναντι στην Καζινμπάρτσικα από την Ουγγαρία για τον πρώτο προγραμματικό. Τρεις φορές γρήγορα. Τρεις φορές γρήγορα. Καζινμπάρτσικα. Ποιος είσαι ρε φίλε, ένα χειροκρότημα. Μπράβο. Η γνωστή χατμπολομάνα. Η γνωστή φυσικά, ναι. Βολή μου μάνα. Η οποία βέβαια θα παίξει 120 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Θα παίξει άλλη πόλη τώρα. Νεϊρεγγιχάζη. Ναι, αυτή είναι δύσκολη. Η πρωτεύουσα του νομού. Θα γίνει εκεί πέρα ο αγώνας. Ετοιμάζουν θερμή πάντως υποδοχή οι Ούγγροι. 100 λέει άτομα θα πάνε με πούλμαν και οι υπόλοιποι με αμάξια. Ετοιμάζονται από το απόγευμα για να ξεκινήσουν. Στα αγωνιστικά τώρα ο ΠΑΟΚ εκτός του Χιμένε φυσικά που είναι ακόμα στην Κούβα, ο Κολίτς ενσωματώθηκε. Δύσκολα βέβαια να αγωνιστεί φαντάζομαι γιατί έχει λίγες μέρες που ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Γνωστή άγνωση σχετικά η Καζιμπάρτσικα, πρώτη φορά στην Ευρώπη που παίζει, 4 φορές πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και 3 φορές κυπελούχος. Έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ελλάδα. 3 είναι μόνο οι ξένοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι Ούγγροι. Γενικότερα μια ομάδα που μπαίνει με ενθουσιασμό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την εικόνα που έδειξε στο link από την προηγούμενη εβδομάδα δεν θα έχει πρόβλημα να πάρει από σήμερα ένα καλό σκορ πρόκρισης και την επόμενη Τετάρτη να κλειδώσει την πρόκριση στο Παλατάκι. Ωραία, Ραφαήλ. Πες τρεις φορές το τι πες μου. Την νέα ομάδα. Όλα όσα είπες με εντυπωσίασε μόνο αυτό. Ο τρόπος που τόσο ωραία το είπες. Για να το προσπαθήσω και εγώ, πες το μία. Καζιμπάρτσικα. Αν τη λέμε σωστά κιόλας, γιατί είναι λίγο. Έχει. Καζιμπάρτσικα. Ωραία.
Έχει είσαι υπεύθυνο δύσκολων λέξεων του site από την πέρα. Είσαι διευθυντή. Όταν θα σε ρωτήσει κάποιο, θα είσαι διευθυντή. Εντάξει. Το δύσκολο λέξεων. Ωραία. Κοσμοτέ 7, τηλεοπτική μετάδοση, λαόλα διαδικτυακά και ενημέρωση φυσικά για το ΠΑΟΚ 24 ζωντανά. Ευχαριστούμε, Ράφα. Sorry που σε τρέξαμε λίγο. Απλά ο Λαλίστατο ο Μοσχοβίτη πριν μα έφαγε όλο τον χρόνο. Εντάξει. Ο οποίο έχει και εύκολο επίθετο, γι' αυτό το λέω. Σωστό. Άμα λεγότανε. Ότι ποτέ είναι καγκαμούρα, πώ την είχε πει ο Καγκαμούρα, η νέα καγκαμούρα. Πώ ήταν τελικά. Νιαγκουάρα. Νιαγκουάρα, εντάξει. Να σε καλά, Ράφα. Πάμε να δώσει χορηγού και φύγαμε. Λοιπόν, αγάπη. Σοβαρέψου λίγο. Έλα, έλα, πες. Λοιπόν. Και τι ακολουθεί μετά θα πείτε, λαμόγια. Έχεις παράπονο, έχεις παράπονο, κλείσεις πόρτα. Λοιπόν, ένα νούμερο, πάμε λίγο για το εισιτήριο, μεγάλη συμμετοχή και στα δύο, ένα νούμερο για το εισιτήριο από το 1 μέχρι το 64. 42. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Αϊβατζίδης Ανέστης κερδίζει το εισιτήριο διαρκείας για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. Το κοινό τελειώνει σε 0.38, θα ενημερωθεί από τη γραμματεία εντός ολίγου. Πάμε και στις δύο τσάντες. Δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 87. 7. Ναι. Και 31. Λοιπόν, το 31 είναι ο Κώστας Λαναράς. Τελειώνει το κινητό στο 449 και το 7 μου είπες, μισό. Κατερίνα Τζομπάνογλου. Το κινητό σε 404. Από μια σχολική τσάτα ΠΑΟΚ, θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, παιδιά. Τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, δύο τσάντες κάθε μέρα, γιατί βλέπουμε υπάρχει και μεγάλη ζήτηση. Ξαναλέω, Ανέστη Αϊβατζίδη στο εισιτήριο, Κώστας Λαναράς, Κατερίνα Τσομπάνογλου, τις δύο τσάντες σχολικές του ΠΑΟΚ. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Καλό μεσημέρι από εμάς.